Εδώ είμαστε, πάλι. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σας λείψαμε χθες. Καλό καλησπέρι. Καλό καλησπέρι σε όλους. Εγώ έκανα εκπομπή το απόγευμα. Ναι. 5 ώρα. Σ' άκουσα για 5 δεν λεπτά. Δεν είπα για ΠΑΟΚ τίποτα χθες. Γιατί? Κάτι έπαθες. Δεν ξέρω. Πριν από το ΠΑΟΚ. Κάτι έπαθε. Πριν το ΠΑΟΚ. Δεν έχει ρε φίλε κάτι. Ποιο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι σωστά. Πού δεν θα γίνει. Ποιο. Το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Γιατί? Εδώ κλείνουν ραδιόφωνα, φίλε. Τάκης ο Μαρινάκης λέει γιατί παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πραγματικά μιλάμε. Ορισμένοι, δηλαδή. Έκλεισε λέει το ραδιόφωνο για να μην παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δηλαδή, ήμαρτο. Ήμαρτο, ρε παιδιά. Φημώνε τη φωνή μας, άσε μας. Τι? Φημώνε μας είναι εδώ, Νάτι. Απέναντί μου είναι η φωνή. Ναι, η φωνή μας. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι το μάτς δεν θα γίνει. Εσύ βγες και πες ότι θα γίνει. Στέργιο. Λοιπόν, θα... Υπάρχει, παιδιά, πιθανότητα. Φυσικά. Γιατί, βέβαια υπάρχει. Ο Ολυμπιακός εδώ προσπαθεί εδώ και μέρες να το αναβάλει. Θα μοιραστώ κάτι μαζί σας χωρίς να αποκαλύψω τι και πώς και τα λοιπά. Ναι, αλλά πεις, είναι γκαραντί. Γκαραντί. Εγώ δεν το είπα για να το πει, Στέργιο. Όχι, θα το πω. Πρόεδρος ΕΠΣ. Ρε Στέργιο. Εδώ στα μέρη μας, πρόεδρος. Μακεδονίας. Όχι, όχι. Σε λίγο θα πει και το όνομα, δεν λέω τίποτα. Σερών. Σερών. Όχι. Δράμα, καβάλα. Στα μέρη μα τέλο πάντων, πρόεδρο ΕΠΣ. Ένα παράγοντα. Είχε προγραμματισμένο ταξίδι να πάει στην Αθήνα για να πάρει μεταξύ άλλων και προσκλήσει και εισιτήρια που δικαιούνται κάθε ένωση και να κάνει και τι δουλειέ του. Και τον είπαν από κάπου, δεν θα αποκαλύψω από πού. Ναι. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο, μην πα. Εντάξει, αφού. Μην κατεβαίνει. Περίμενε λίγο, ρε φίλε, θα το επιδιώξουν. Μπορεί να μην βγήκαν οι προσκλήσει ακόμη, ρε να μην κυκλώθηκαν. Ποιες λοιπόν, προσκλήσεις. Καταρχήν έχουμε διαιτητές. Να πούμε λίγο με την εικόνα. Θα του πει, απλά οι προσκλήσεις από τον ΠΑΟΚ είναι αυτές. Είναι πρωτάθλημα. Παίρνει και παλού. Δεν ξέρω. Καταρχήν όχι, για το κυπέλλον. Έναν αριθμό. Η ΕΠΑ δίνει στις ΕΠΣ μη όλες. Ποια ΕΠΑ. Ποια ΕΠΑ. Λίγκα είναι. Σαν λίγκα, ναι. Δίνουν. Καταρχήν έχει. Κάτσε μισό λεπτό. Έχουμε τη χορηγάρα Ιντερβέτεν που δίνει εισιτήρια, φίλε. Να κανονίσω VIP εισιτήρια. Να πάρω. Να έχει κανονίσει γιατί ο κόσμο είναι στα κάγκελα. Μαριλή, πάρε λίγο τον Ιπποκράτη. Είναι στα κάγκελα, φίλο κόσμο. Έχω. Από το πρωί είναι τα εισιτήρια στον αέρα στο διαδίκτυο. Δεν το έχω ψάξει. Από λεπτό σε λεπτό ενδεχομένω να έχουμε και το sold out. Έχω πολλού γνωστού που στήθηκαν στη διαδικτυακή ουρά από τι 7.30 από τι 8, αλλά δεν. Θα πάρω τηλέφωνο, φίλε. Λέω να δώσει εκπομπή αποκλειστικά. Ιντερβέτεν. Κορυφαία εταιρεία, βέβαια, φίλε. Χορηγό, επίσημο χορηγό Super League. Έτσι. Εμείς την έχουμε, εδώ έτσι, πέρα έτσι, είναι. Έτσι. VIP θα σε έχουμε με τα φαγητά σου, με τα. Κάτι σαλάτες, κάτι ωραία. Κάτι, πώς το λένε. Έχει. Κέτερινγκ, ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα στα VIP. Μου έχουν πει. Κρεατάκια αυτά, πανέ. Κοτοπουλάκια αυτά. Χαμός γίνεται. Super catering έχει. Και έχω πάει σε πάρα πολλά γήπεδα του εξωτερικού. Δηλαδή ναι. Σε 50-60 τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν θα μιλήσω για τα VIP γιατί δεν πάω εκεί. Ναι. Αλλά οι παροχές τους εκπροσώπους του τύπου, σαν το ΠΑΟΚ. Το έχω διαπιστώσει όντως. Δηλαδή σε πολλά γήπεδα και ξακουστά γήπεδα, ένα νερό και ένα τσάι με το ζόρι. Γι' αυτό και γίνεται χαμός. Εγώ όταν ήμουν στον Άρη, είχε φίλε τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, πορτοκαλάδες, κοκακόλες, αυτά. Να πω διαιτητές. Τώρα ένα νερό μας δίνει ο Πιπερίδης. Δηλαδή ήμαρτον. Λοιπόν, διαιτητές. Φρέσκι. Φρέσκι. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πρώτη. Λοιπόν, θα παίρνω χρονικά και αφήνω την αγωνία στο τέλος. Κουμπαράκι στον Άρη. Ναι, Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης, Παναθηναϊκός. Ο Μανούχος στο Βάτ Τσαγκαράκη Σιδηρόπουλος. Λαμία Άρης. Σάββατο στις 8. Ωραία ώρα, Χρυσανθέ. Βασίλειος Φωτιάς. Έλας. Χρυσανθέ. Ξέρεις ποιος είναι αυτός. Ναι. Ο άντε πάλι. Ο Βασίλειος Φωτιάς. Ξέρεις ποιο μάτς είναι. Ποιο μάτς είναι. Βόλος Ολυμπιακός. Ναι. Βόλος Ολυμπιακός. Ναι, Χρήστος Διότζιος. Για να κοιτάξεις το αρχείο σου, θα λέω Χρυσανθέ. Ναι, μας ναι. Πεις να το διάλειμμα αν έχει κάνει κάποια παρασπονδία. Θράκης. Αθανάσιος Κόλλιας Υπήρου. Στο τέταρτο Σομαλούτας. Περίμενε, περίμενε. Στο Βαρ Παπαπέτρου. Ο Θράκης, καταρχήν ο Υπήρου είναι ύποπτος. Ναι. Γιατί είναι Υπήρου του Βρακά. Αλλά παρόλα αυτά, είναι εξαιρετικός στο Βαρ. Πενηνταρίσιος. Παπαπέτρου. Πενηνταρίσιος στο Βαρ. Κερδίσαμε δηλαδή. Άρα και ο Φωτιάς είναι από το Βόλος Ολυμπιακός. Αυτός ο διαιτητής που έλεγε Ολυμπιακός κτλ. Ναι. Άρα με τη λογική ότι είμαστε του Ολυμπιακού, ναι. Θα έπρεπε να φωνάξω τώρα για το Φωτιά. Επίσης, αφού είμαστε Ολυμπιακού, τώρα που το είπα πριν πει στους διαιτητές, ο Κουμπαράκης δεν είναι αυτός που ήταν Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός που κάνει το έγκλημα. Ναι. Και ναι. Λέγαμε όλοι ότι είναι του Ολυμπιακού. Εγώ που είμαι του Ολυμπιακού, γιατί δεν με βοήθησε προχθές ο Κουμπαράκης και ίσα ίσα δεν μου έδωσε και δύο πέναλτι.
Να το πάρεις ένα τηλέφωνο του Κουμπαράκη και να το ρωτήσεις. Κατάλαβες, Κώστα, πώς αποκαλύπτεται η αλήθεια έτσι, πάντα. Έτσι, η αλήθεια δικιά σου, Κρυσέντα. γιατί τις προάλλες αισθάνθηκες δικαιωμένος που μπήκε μια εταιρεία για να πάρει την Nova. Άλλα βγαίνουν προς τα έξω, περίμενα να δούμε την κατάληξη και να δούμε τελικά ποιος θα πάρει την Nova. Θα πάει σε αυτό που θα κάνει την καλύτερη προσφορά και όχι όπως ψευδός λέγεται. Από ό,τι προκύπτει, Χρήστα, δεν θα όχι, πάει. Όχι, προκύπτει. Από ό,τι γράφετε εσείς. Εγώ ξέρω ότι η καλύτερη πρόταση κάνω προσωπικά ρεπορτάζ, δεν περιμένω από SDN ή το Gazeta ή το 10. Λέω ότι η καλύτερη πρόταση μέχρι στιγμής για την Nova είναι από την Alter Ego. Με διαφορά από τη δεύτερη. Με διαφορά κιόλας από τη δεύτερη. Στις διασφαλίσεις που δίνει η Alter Ego. Ένα δάκρυ τώρα κύλησε. Ναι, συνεχίζω, Χρήσανθε. Κάτσα βάλω το πρόγραμμα του Μέγκα τώρα να δω την πρίζα. Βάλε Μέγκα. Έτσι και βάλει Μέγκα, θα το βγάλω από την πρίζα. Ποια? Την τηλεόραση. Τη μέσω Νόβα θα το βάλω. Πλακώ, θα βγάλω. Στο ένα βάλε Μέγκα και στο άλλο βάλε Μέγκα. Και Μέγκα και μέσω Νόβα και στην τρίτη τηλεόραση θα παίζει Ιωάννη. Για πότε θα φύγει η πρίζα, Χρήσανθε. Και στα πρίζα. Και στα κομπιούτερ βάλε NGR. Από κάτω έχει πρίζα, βλέπει Χρήσανθε. Κάτι μα καλό. Και θα χάσει κι αυτά. Ναι, ρε, τι καλά σου λέει. Δεν θα χάσει τίποτα. Το Open όμω που αφήνω γιατί δεν λε τίποτα. Όντω. Κάθε μέρα βλέπω Open. Κατερινάρα. Εγώ δύο ώρε δεν βλέπω τηλεόραση. Εσύ το είπαμε, έχει έλλειψη προσοχή και εγώ βλέπω. Βλέπει κάτι, αμάν, ο. Με τον Κώστα. Ο Κώστα δεν μπορεί να κάνει εκπομπή αν δεν βλέπει λίγο καινούριο. Λοιπόν, αφήστε ναι. Λοιπόν, Πανετολικός Πανιόνιος Κυριακή στις 3 ο Φωτιάδης από την Καστοριά. Χ. Κυριακή στις 5 και 4 ο Ατρόμητος Ξάνθη ο Σκουλάς ο Εμμανουήλ από τη Θεσσαλία. Άσος. Ποιος είσαι ο Σκουλάς? Σκουλάς. Ατρόμητος Ξάνθη. Ατρόμητος Ξάνθη. Ζήτα. Κυριακή 5 και 4 Βόλος Λάρισα ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος από την Αρκαδία. Βόλος Λάρισα. Ωραίο μάτς αυτό. Πολύ ωραίο. Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, Κυριακή στις 7.30. Ναι. ΑΕΚ Όφη, ο Τάσης Υπήρου. Και πάμε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι ο Τομπίας ή Τόμπιας. Τομπάιας. 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 Στήλερ. Έλα ρε Στήλερ. Γερμανός. Ο Μπεν Στήλερ. Γερμανός 38 ετών. Από το Αμβούργο. Κώστα και Χρήσανθε. Γνωστή κόκκινη πόλη και τέτοια. Ο οποίος έχει εμπειρία από το μάτς, από μάτς Super League, σε ντέρμπι. Ναι, ναι, γιατί. Το μάτς που έγινε 17 Φεβρουαρίου του 19, μάλιστα, δηλαδή πριν από ακριβώς ένα χρόνο, Ολυμπιακός ΑΕΚ 4-1. Κατά τύχη, που είχε Στέργιο. Δείξει, που είχε δείξει και 4 κίτρινες κάρτες. Για λογαριασμό θα σας πω. Της ΑΕΚ. 2 του Ολυμπιακού, 2 της ΑΕΚ. Σωστός. Σωστός. Θα πω και τους βοηθούς έτσι για τους τύπους, όχι ότι αλλάζει κάτι. Ναι, ναι. Ο Ματίας Γιόλενμπεκ και ο Κρίστιαν Γκίντελμαν είναι, θα είναι η βοηθή του. Ο Σόρεν Στόρξ θα είναι ο τέταρτος. Βέβαια. Και ο Τομπάιας, είπαμε. Τομπάιας Βέλς, διαιτητής ΒΑΡ. Βέλτς. Και Ράφαελ Φολτάιν. Πω. Αυτή είναι η Dream Team. Εξάδα των διαιτητών στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Γερμανία, από ένα γρήγορο ψάξιμο για τον Ισπανούς θέλαμε. Για τον διαιτητή. 117 παιχνίδια της Bundesliga έχει στην καριέρα του. Ωραίος. 4 μάτς ομίλων του UEFA Champions League. Κάτσε να το πω, έχει κάνει ολυμπιακό. Μεσαίος δηλαδή, ναι. Ένα μάτς Bundesliga Playoff, 2 για τα αποκριματικά του Champions League, 76 στη Zweite Liga, 10 μάτς του Europa League, 8 στα αποκριματικά του Europa League, 22 μάτς κυπέλου Γερμανίας. Παιγμένος δηλαδή, αλλά όχι top class. Έχει πολλά παιχνίδια. Παιγμένος αλλά όχι top class. Επίσης μου στείλω εδώ ένα μήνυμα και μου γράφει με το φίλε. Όχι, 14. Στο Μέγκα έχει και 19% Σαββίδης λένε εδώ πέρα. Σας το είπα, δεν σας το είπα προχθές. Άρα φίλε. Σας το είπα προχθές. Γιατί πολεμάς τον πρόεδρο. Ναι ρε φίλε, κονσόρτσιουμ. Απλά ο Μαρινάκης έχει μεγαλύτερο. Μπεις να κάνουνε. Τι γίνεται Στέργιο. Σας το είπα προχθές. Και ο Βαρδινογιάννης μέσα. Βαρδινογιάννη παιχταρά. Λοιπόν. Και ο Καπελούζος και ο Ρέστης. Κοπελούζος, θα έπαιρνε τον Άρη κάποτε. Ναι, ναι. Τις μπουρδες γράφουμε. Και ο άλλος ο, με το σκορπιό. Ο Ραμπο. Ο Ραμπολίβλεφ, πώς το λένε. Ριμπολόβλεφ. Λέει, μάγκα ο Στέργιος. Αν βάλεις Μέγκα και από ό,τι θα βγει η μπρίζα, χαμπάρι δεν θα πάρεις. Πω, πω. Ίσιος είναι το στόμα σου. Έρχονται, Στέργιο. Όχι, θα βάλουμε Μέγκα. Εγώ βλέπω Μέγκα. Ο Στήλερ έχει διαιτητεύσει και το παιχνίδι Γιουβέντους Ολυμπιακός 2-0. Το 7-0. Στο Τωρίνο. Εντάξει. Το ναι, ωραία. Να δω άλλη εμπειρία από ελληνική ομάδα που δεν νομίζω να έχει φύγει. Έλα, τζάμπα το ψάχνει τώρα, αφού δεν θα γίνει το μάτσι, είπαμε.
Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα τη εκπομπή. Έτσι, ρε, δεν θα γίνει δεν το μάτς. Δεν θα γίνει, ρε παιδιά. Μια χαρά θα γίνει το μάτς. Δεν θα γίνει. Ό,τι σας έχω πει έχει βγει. Εκτός από το Σμιθ. Πού είναι αυτός. Πού είναι αυτός. Ακόμα δεν έρχεται. Θα πούμε. Μετά έχει θεματάκια. Έχει. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα. Κορνίλιος Παλάς Χοτέλ. Στα 16 στρέμματα, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. 10 λεπτάκια. Κέντρο απόκεντρο που λέμε. Δηλαδή και για να ηρεμήσεις και για να είσαι κοντά, αλλά και για να είσαι μακριά, να μην ακούς κόρνες εκεί, παρκαρίσματα, δεν έρχομαι, πού θα σταματήσω, πού θα κατεβώ, τα ψώνια, κατέβασέ με και έλα να με πάρει σε 10 λεπτά, κάνε δύο κύκλους, με γράψανε, βούρλο η μάνα σου και τα λοιπά. Η μάνα της φταίει. Η μάνα της φταίει, εννοείται. Που δεν μπορείς να πας σπίτι της. Πήγαινε με στο τάδε να πάρω μια χύτρα και τα λοιπά. Σταμάτα λίγο τη Τζιμισκή, μα έχει διπλή γραμμή. Όχι, σταμάτα, δεν πειράζει, θα έρθω σε 5 λεπτά. Αν κάνει δύο γύρες, αδειάζει το τυπόζιτο. Κανονικά δεν κάνει. Ναι, κάνε δύο γύρες, 7 τσιγάρα μέσα, ακούς ραδιόφωνο εντωμεταξύ κτλ. Λοιπόν, τα ξεχνάς όλα αυτά, πας στο Κορνίλιο και είσαι άνετος. Και πολύ ωραίο ξενοδοχείο και πολύ ωραίοι χώροι. Γυμναστήριο να τρέξεις λίγο, Χρύσανθε, γιατί τα ξαναπήρες τα κιλάκια. Ναι, ναι, έχω κάνει διατροφή. Εστιατόριο για να τρώμε διέτη στέριο, σολομός και λαχανικά κτλ. Βέβαια. Έτσι. Καφέ μπαρ για να πίνουμε το φρέντο εσπρέσο που είχαμε και στη Βραχιά παλιά. Και άνετους χώρους πάρκινγκ φυσικά. Σημείο φιλοξενίας αθλητικών συλλόγων που το επιλέγουν. Σας μιλάω εκ πείρας. Όλες οι ομάδες που έρχονται από κάτω, δεξιά, αριστερά, Θράκη, Δυτική Μακεδονία κτλ. Στον Κορνίλιο πηγαίνουν. Πολύ καλό μενού για τις ομάδες. Και ηρεμία φυσικά για τους προπονητές. Ξέρεις τώρα όλοι ο Μπράντοβιτς κτλ. Κλειστά κινητά και τέτοια. Λοιπόν, οπότε για κρατήσεις, καλείτε στο τηλέφωνο 2310723700. Ή στο corneliospalas.gr. Λοιπόν, θα αναφερθούμε και συνέχεια με πιο πολλές λεπτομέρειες. Μια εισαγωγή να κάνω. Είναι σε εξέλιξη η κατάθεση του Αλέξη Κούγια για την δίκη των 28. Κούγιαρος. Δεν προέκυψε κάτι στην δευτερολογία ή στη δεύτερη κατάθεση του Πέτρου Κωνσταντινέα. Περισσότερο. Δεν είπε κάτι άλλο. Όχι. Περισσότερο προέκυψε ένα θέμα. Διάβασε κάπου στο διαδίκτυο ένα σχόλιο εισαγγελέας και εσύ εισαγγελέα, stop. Και το εξέλαβε ως αφορμή να πει ότι δεν απειλούμε στη δικαιοσύνη και τα λοιπά και τα λοιπά. Εσύ εισαγγελέα, stop. Διάβασε ένα σχόλιο κάπου. Το σε Facebook, σε Instagram, σε site. Κράξανε και τον εισαγγελέα και... Εσύ εισαγγελέα, stop. Διάβασε ένα μήνυμα ενός οπαδού και τα λοιπά και είπε ότι δεν απειλείται η δικαιοσύνη. Μόνο οι εισαγγελείς που ξεφωνίζουν άλλες ομάδες μπορούν να απειλούνται. Όχι αυτοί. Χρυσανθέ τώρα, εντάξει. Τι, εκεί δεν είναι εισαγγελέα, ήταν. Δεν ήταν εισαγγελέα. Ήταν, αλλά έκανε απρέπεια τώρα, εντάξει. Εντάξει. Και 4 χρόνια μετά το βγάλαμε στην τηλεόραση. Εντάξει, να μην το 4 χρόνια μετά. Να μην το έλεγε. 4 χρόνια. Δεν έχει σημασία. Να μην το έλεγε. Δεν έχει σημασία το 4 χρόνια, Κώστα. Οτιδήποτε και αν είναι δημόσιο πρόσωπο. Το 4 χρόνια μετά δεν έχει σημασία. Εντάξει, έχει μικρή σημασία. Σημασία έχει το γεγονός. Το 4 χρόνια μετά δεν έχει σημασία. Έχει ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Που όλο στοιχείο το έβγαλε όταν πήγε στο κανάλι του Ιβάν. Χρήσανθε, εγώ όταν ακούω για απειλές εισαγγελείς, το μυαλό μου πάει στο Νου Ρουάν. Έχουν αλλάξει τρεις. Που προφανώς δεν αλλάζει γιατί έχουν δουλειές. Εκεί το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό. Ο άλλος πάει στην Αμερική. Εκεί το θέμα, εκεί το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό. Άλλη ιστορία. Εντάξει, ο καθένας. Λοιπόν, Αλέξη Κούγιας. Εγώ είμαι αθλητικός. Έλα, πάμε. Αλέξη Κούγιας. Ζέστη. Ναι. Ζέστη, ναι. Θα μαζέψω τα καλύτερα και θα σα τα πω συνέχεια. Απλώς λίγο η αρχή έχει έτσι ενδιαφέρον. Κρατηθείτε. Το Κοριόπολης είναι γέννημα του πατέρα. Λέει ο Αλέξης Κούγιας. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια αυτό. Με κασέτες γραμμένες και πήγα στο γραφείο. Άλλα έλεγε, ρε φίλε. Να βάλουν να παίξει τι έλεγε πριν από λίγα χρόνια. Νομικός, εξαιρετικός νομικός. Φυλακή να πάει ο Μαρνάκης, έλεγε ο Αλέξης Κούγιας. Όχι, όχι, ποτέ δεν το έχει πει αυτό. Ποτέ το έχει πει. Το έχει πει, το έχει πει. Χρήσανθε να βάλουμε το ηχητικό να βάλουμε. Ξεχνά. Αν το βρει, βάλτο. Τα χοντρά παιδάκια είναι τέτοια. Δεν υιοθετώ. Χθε το άκουγα. Τέλο πάντων, πε μα τι είπε τώρα. Να μείνουμε στα γεγονότα. Πρέπει να ακούσουν αλήθειε, είπε ο Αλέξης Κούγιας. Σωστό. Αν θέλετε να προστατεύσετε κάποιον, να μου το πείτε. Σωστό. Του ρωτάει ο εισαγγελέα, αντιλαμβάνεστε αυτό που λέτε. Ναι, το αντιλαμβάνομαι, αφήστε με να πω αυτά που θέλω. Αν δεν σα τα πω, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Σωστό. Και εσεί λέει, έχετε χρησιμοποιηθεί. Και εσείς και εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Μπράβο, Αλέξη. Υπάρχει ένα πρόσωπο πατέρα, τον έδιωξαν κλωτσιδών γιατί έκανε κακή διαχείριση. Ήταν φίλος από μικρός με τον Μαρινάκη και για να τους εκδικηθεί που τον έδιωξαν, άρχισε να υποκλέπτει τηλεφωνικές συνομιλίες. Αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον εισαγγελέα και μένα με κάλεσε και μου τους δύο κασέτες με συνομιλίες που είχαν υποκλαπεί. Εγώ τις έδωσα στον εισαγγελέα. Έτσι ξεκίνησε η φάση. Κάθε εβδομάδα ο Παπαδόπουλος παίρνει ένα πούλμαν και λεφτά και πηγαίνει σε εκλογές των ενώσεων με σκοπό να συνεχίσει ό,τι γίνει το 1996. Υπέρσουν αυτό. Είχαμε αποφασίσει μαζί με πατέρα, Αλαφούζο, Θωμαρίτρια, Τεφιλόπουλο, τους οποίους ο πατέρας είχε υποχείριά του
να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Θωμαΐδη Τριανταφυλόπουλο που ο πατέρας είχε υποχείριά του. Έτσι λέει ο Αλέξης Κούγιας. Θέλουμε να αποκαλύψουμε αλήθειες. Αν δεν σας πω ποιος είναι ο Σάββας, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε. Μετά από αυτά που λέει. Πρέπει να το κάνω. Τι? Εάν θίγονται και θεωρούν τον εαυτό τους συκοφαντημένο, πρέπει να το κάνω. Έλα ρε Χρυσαθέ. Εγώ λέω πρέπει, όχι θα το κάνω. Κάντε ρε στον Αλέξη αν μπορείτε. Πολύ αστεία παίρνει από τη σοβαρή υπόθεση. Κάντε στον Αλέξη μήνυση. Βρε κάντε του μήνυση. Πολύ αστεία παίρνει από τη σοβαρή υπόθεση, Χρυσαθέ. Τι κάνω? Για στιμένους αγώνες. Σοβαρή υπόθεση. Ποιοι ρε. Ποια σοβαρή υπόθεση. Ποια σοβαρή. Σοβαρή υπόθεση είναι ότι καταγκρέμισαν τον Ηρακλή. Που διέλυσαν τον Άρη. Αυτές είναι σοβαρές. Αυτοί όλοι τα κάνανε. Στέργιο. Με αυτή την ΕΠΟ, με αυτές εδώ πέρα. Έχει δίκιο. Ο Άρης και ο Ηρακλής την πληρώσαν, όχι ο ΠΑΟΚ. Έχει δίκιο. Ο Άρης και ο Ηρακλής την πληρώσαν από όλους αυτούς. Ο Ηρακλής και ο Άρης. Και ακόμα τώρα χρησιμοποιούνται αυτά. Έλληνας παράγοντας που μιλούσε με τον Ραούλ Μπράβο. Υπονοούμενα. Όλο τέτοιο. Και ποιος είναι ο Έλληνας παράγοντας που μιλούσε με. Και μπαίνει ο άλλος και λέει. Μετά μπήκε μέσα ο κύριος Λαναρής και μου είπε ότι πρέπει να χάσουμε. Το θυμότανε. Συνεχίζω, Χρήσανδε. Λέει ο Αλέξης Κούγιας, συνέχισε πριν από λίγο. Από το 96, όποια ομάδα και αν είχα, έβρισκα απέναντί μου αυτή την ομάδα. Απέναντί στο Κοριόπολης είχα εγκληματίες. Με το Μαρνάκι γνωρίστηκα με τη μεταγραφή του Πλιάγια. Το ποιο? Πλιάγας. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Και τώρα έχουμε εξαιρετική σχέση. Τέλεια. Δεν θα τον έδινα στον Ολυμπιακό λόγω της αντιπάθειας που είχα τότε. Και συνεχίζει. Ο Σαρής, πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, είναι ένα gentleman. Δεν έχω γεγονότα ότι ο Κουρίδης ήταν μέσα σε αυτή την ηγετική ομάδα. Προσωπική στάση με Σταθόπουλο δεν είχα ποτέ. Στοιχείο που να ξέρω όλους. Ότι έχει κάνει κάτι παρόμοιο στην ΕΠΟ δεν έχω. Δεν έχει στοιχεία. Το σταθώ σε όλους. Ήταν όμως στην ΕΠΟ την περίοδο που ήταν καταστροφική για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Κωνσταντινέας ήταν ένας κλόουν. Κλόουν. Τελειώσαμε. Έβλεπες ένα μαντράχαλο να τρέχει μέσα σε έναν αγώνα με ένα κάψιμο φούρνου έγινε βουλευτής. Πολύ ωραία έτσι με ήθος. Με ένα κάψιμο φούρνου. Εντάξει. Πάμε Τι ωραία που τα λέει εσύ. Λοιπόν. Δεν θέλω να το πω. Ο βοηθός που σου είπα από τη Θράκη που μου είπες και τα λοιπά είναι αυτός που ακύρωσε τον γκολ του Μαντσίνη στην Ξάνθη. Να το. Το καθαρό γκολ. Να το τα στοιχεία. Στο κύπελο. Στέργιο. Αυτός είναι ο μπάλα. Και αυτός που στο πρωτάθλημα έδωσε το κόρνερ που δεν ήταν out. Ο Καραντώνης ήταν αυτός που έδωσε το κόρνερ. Στέργιο. Αυτός που έκανε τα όρια προχθές, Στέργιο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο Στέργιο στον Άρη. Τον κατακρεουργημένο φέτος Άρη από το σύστημα της εξυγίανσης. Επειδή σήκωσε κεφάλι. Τέλος πάντων. Τα γράφει και ο Αντώνης. Δεν με νοιάζει τι γράφει ο Αντώνης. Ο Αντώνης, φίλε, όταν ήταν στην ΕΠΟ και έριχνε ο Γκυρτζίκης στον Άρη, δεν έγραψε τίποτα. Γιατί ήταν γραφείο τύπου τότε εκεί. Άσε. Ενώ ο Τσαλτίδης τα λέγει και τότε. Άσε τους παροδικούς φίλους, άσε. Τέλος πάντων. Όμως όταν ο βοηθός είναι αυτός που έχει ακυρώσει ένα πεντακάθαρο γκολ, φίλε, του Μαντσίνη στην Ξάνθη, αν αυτό γινόταν και σου βάζανε σε ένα βοηθό τέτοιο στον ΠΑΟΚ, θα ουλιάζατε τώρα. Μην λοιπόν αποδυναμώνει το δέμα του Άρη. Είναι σκάνδαλο το ότι έχουν ορίσει αυτόν πάλι σε παιχνίδι του Άρη. Ή και του Περέιρα. Εγώ, φίλε, σαν Άρης που είμαι και μεγάλη ομάδα, παίρνω ένα διπλό στη Λαμία. Έτσι, και θα το κάνω. Δεν με νοιάζει τίποτα. Θα το κάνω. Πώς δεν, φίλε, όμως. Ούτε ο άλλος ο Αντώνης, άμε σφάζουν συνέχεια, πώς θα γίνει. Δεν μου δίνει πέναλτι με τον Όφη, δεν μου δίνει δύο πέναλτι με την ΑΕΚ. Τι να κάνω, μου δίνει κόκκινη τον Ιντέγε. Πέναλτι που δεν υπάρχει με την ΑΕΚ. Τι, θα χάλω 10 βαθμούς, ρε φίλε. Θα ήμουν άνετος και ωραίος τώρα. Μα άλλους 10 πήγαινε και πρωτάθλημα. Δεν πήγαινα για πρωτάθλημα με 10. Άλλους 5 θα είχα. Ήμουν στα play-off άνετα. Βέβαια. 14 πέναλτι έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Του Αλαφούζου. Του Κλαψιάρη. Λοιπόν. Πάμε. Αυτά ως εισαγωγή. Θα τα πιάσουμε ένα. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Ιντερβέτε. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια. Slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap, πολύ σημαντικό αυτό. Κορυφαίες αποδόσεις για τα φαβορί. Υπηρεσία cash out που πρέπει να την ακολουθούμε γιατί χάσουμε στο 90. Οι άνδρες δεν κάνουν cash out, Χρυσάνδη. Εντάξει. Γι' αυτό τα χάσαμε τα λεφτά μας. Οι άνδρες δεν κάνουν ποτέ cash out. Αντρικά να παίζεις. Εγώ κάνω. Live streaming. Και βέβαια επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Ιντερβέτεν, η κορυφή όσον αφορά
και τα παιχνίδια τα πολλά σε καζίνο και live καζίνο, αλλά και τον στοιχηματισμό. Μαζί μας και ο Μαρμαρίδης, μια 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους. 12 καταστήματα, κυρίες και κύριοι, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, χαμός γίνεται πραγματικά με Μαρμαρίδη, με νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή, και μέχρι 29 Φλεβάρι είτε στο site του Μαρμαρίδη, έχει φοβερές προσφορές. Στην κυριολεξία ξεπουλάει. Όντως. Πάτε μέχρι 29 του Φλεβάρι, γιατί εμείς με τον Κώστα θα πρέπει να πάμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή και τη στιγμή. Κώστα, γιατί χρειαζόμαστε καναπέδες και κρεβάτια Μαρμαρίδη, Κώστα. Που να ανοίγουν και να γίνονται κρεβάτια και από κάτω να έχουν αποθηκευτικούς χώρους. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εμένα στόχος μου δεν ήταν ο Μαρινάκης. Άμα Τσακογιάννης, βρίσω στον αέρα, άμα Τσακογιάννης με κακή λέξη, Χρήσανθε, κάνουμε. Θα φάω πρόστιμο. Δεν ήταν στόχος μου ο Μαρινάκης. Ο Τσακογιάννης με τον Μπέο ήταν. Είπε ο Αλέξης Κούγιας. Τι είπε, τι είπε? Δεν ήταν στόχος μου ο Μαρινάκης. Ναι. Μόνο που τον έλεγε ότι. Τι τον έλεγε? Είσαι σκουπίδι. Ναι. Ο χοντρός. Έπρεπε να είναι φυλακή. Ο χοντρός. Δεν είναι στόχος ο Μαρινάκης. Το χοντρό παιδάκι που δεν είπε μπαμπά, κάτι τέτοια που έλεγε. Ξεχαστήκαν αυτά. Τα έχει ξεχάσει μέχρι και ο Χρήσαντος. Λοιπόν, ο Χρήσαντος το ξέχασε το όνομά του. Το όνομά του ξέχασε. Αυτό το πρόγραμμα πώς δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Κλείνουν τις τηλεοράσεις. Κλείνουν τις τηλεοράσεις. Όχι, όχι, όχι. Ραδιόφωνο κάνουμε. Όχι, μη. Σε έλλειψη προσοχής. Μη. Καλύτερα, δεν θες να έχω έλλειψη προσοχής να μην μιλάω πολύ? Λοιπόν, υπάρχουν καλύτερα τον Κούγια. Εδώ είμαστε. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Αλέξη Κούγια. Νωρίς, γιατί έχουν αποχή γραμματής, λέει, σήμερα στη μία η ώρα. Άρα θα πάει για 27 Φεβρουαρίου θα συνεχιστεί η κατάθεση. Δεν είπε και κάτι έτσι. Είπαμε για τον Σαρί που ήταν gentleman. Gentleman, ο Σαρίς. Τι άλλο είπε? Ο Αμπάρχιολης ήταν πολύ κακός διαιτητής. Με έκανε εντύπωση που είχε ανέβει στη Σούπερ Λίγκα. Αλήθεια λέει. Στο Κοριόπολης ήταν όλοι παράνομοι του ποδοσφαίρου. Όσοι είναι τώρα συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Ο Σπάθας ήταν ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο της διαιτησίας. Χρήσανθε, να σου πω κάτι. Ντροπή. Όταν χειροκροτάς για το Σπάθα και τον Κομίνη, να σου κάνουν επί 10 και να κλαις μετά. Κοροϊδεύω, ρε. Ντροπή. Εγώ δεν κοροϊδεύω, Χρήσανθε, όμως. Γιατί. Ντροπή. Εντάξει. Ο Σπάθας με έχει κατακρεουργήσει. Δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω πλάκα για τον διαιτή. Πας Γιάννε Νάρης. Έριξε τον Άρη ο Σπάθας. Το Άρη σε ΑΕΚ. Δεν μπορώ να κάνω πλάκα. Είδες, τα είπα προχθές, μια χαρά τα είπα. Ότι σε έσφαξε. Για το Σπάθα τι. Άρα τώρα ακούς Σπάθας και εκεί. Ο Σπάθας είναι σε ΑΕΚ. Είναι η πρώτη σου αντίδραση να χειροκροτήσεις. Να βρεθούν άλλοι 10 σαν τον προθεσινό να σε σφάξουν και να κλείσει μετά. Να βρεθούν άλλοι 10 σαν τον Σπάθα να αποδώσουν δικαιοσύνη. Με έχει κατακρεουργήσει ο Σπάθας εμένα. Πάλι για διαιτησία μιλάτε. Ο Σπάθας είπε ότι είναι ο καλύτερος διαιτητής. Ο Κούγιας. Ο Κούγιας το είπε. Το μεγαλύτερο ταλέντο. Η αλήθεια λέει. Ταλέντο είπε, δεν είπε καλός διαιτητής. Ο Σαπίντο ήταν πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ναι. Ό,τι να είναι. Το Σπανό τον γνωρίζω πολλά χρόνια από τους καλύτερους παράγοντες. Έχει βάλει πολλά λεφτά. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να επηρεάσει αρνητικά ποδοσφαιριστές του Γιάννη Αγώνα. Για τον Κομπότη δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι στην κοινωνία αυτά φτάνουν τα καλά του διαδικτύου. Υπάρχουν πολλές συνεντεύξεις του Αλέξη Κούγια πριν από χρόνια. Και είναι καταγεγραμμένα. Όταν εμισιούνταν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Σκουπίδι τον έλεγε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Σκουπίδις εσύ τον έλεγε ο Αλέξης Κούγιας. Έχει μείνει στην ιστορία η ερώτηση του Κυριάκου Θωμαίδη. Κύριε Κούγια, είστε σκουπίδι? Τι ζούμε, ρε παιδιά. Δηλαδή, παίχτηκε το βίντεο. Εχθές το βλέπα πάλι για να το θυμηθώ. Παίχτηκε το βίντεο στο ξεκίνημα της εκπομπής τότε με τις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη. Όπου είναι σκουπίδια στο Μαΐδη, Κούγια κτλ. Τελειώνει το βίντεο και η πρώτη ερώτηση, κύριε Κούγια, είσαι σκουπίδι? Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, εντάξει, Δευτέρα τότε, Κυριακή σήμερα. Δεν είχε πρόβλημα με τον Μαρινάκη. Μια χαρά. Ο κύριος Κούγιας, μια χαρά, παιδιά. Η ζωή συνεχίζεται. Όλα καλά. Okay, αυτά τα λέω για όσους ξυνίζουν που ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βρει το δίκαιο του όπου μπορεί να απευθυνθεί. Εγώ θα πήγαινα και στο συμβούλιο του Star Wars. Εγώ σαν Στέργιος. Εντάξει, και δεν είδα άλλους σε πολύ σοβαρές υποθέσεις. Το Star Wars. Ναι, στον Darth Vader. Στον Darth Vader. Ναι. Και στο συμβούλιο των σοφών. Ξαναλέω, πολλοί έτσι ξυνίζουν που λένε ότι καλά, ο ΠΑΟΚ τι κάνει, τρενάρει το τέτοιο. Ναι, τρενάρει. Εδώ τρενάνε 8 χρόνια τα στημένα και άλλα 10 χρόνια το Νούρου Αν. Και δεν είδα πολλούς που δεν έχουν τη μία κάψα για το Νούρου Αν και για το Κοριόπολης και τα στημένα κτλ. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά ο ΠΑΟΚ έλεγε ότι θέλω να τελειώσει γρήγορα για να πετάξω τη λάση από πάνω μου. Τελικά να δεν τελειώσει θέλω. Γρήγορα να δικάσουν τα δικαστήρια. Πώς? Να δικάσουν τα δικαστήρια γρήγορα. Δεν αφήνετε να δικάσετε. Να αφήσουν το διαζύγιο της Κυρασούλας
από τα Τρίκαλα για να πάρουν την υπόθεση. Είναι στα πολιτικά Super League, ρε φίλε. Είναι αθλητικό δικαστή. Εκεί πρέπει να είναι δικαστή. Στέριο, όχι στα δικαστήρια. Τι δικαστήρια, ρε φίλε. Ποδόσφαιρο παίζουμε. Αθλητική δικαστή. Ο φίλο ο Κώστα λέει: ο Άρης δεν σήκωσε ποτέ κεφάλι, απλά το έσκυψε στον Ολυμπιακό. Φίλε, είναι μια μπουρδα αυτή που λε. Είναι η άποψή του. Μια μπουρδα. Ναι, και εγώ λέω η άποψή μου ότι είναι μια μπουρδα η άποψή του. Μπορεί να έχει λάθος άποψη. Και η λάθος ενημέρωση. Δεν θα έπρεπε να τα λέει ο άνθρωπος ο οποίος έντυσε όλο το γήπεδο με Vodafone. Δεν θα έπρεπε να τα λέει αυτό. Τι σχέση έχει αυτό τώρα και εσύ, εντάξει. Το Σοκράτικο καλή. Εντάξει, δεν πειράζει. Ολυμπιακός Άρης Λάρισα Πανιώνιος Αστέρα Τρίπολης. Και έτοιμη ομάδα των 5 στη Σούπερ Λίγα για τη διακοπή της αγωνιστικής της Κυριακής. Όπα. Πού είναι αυτό. Όπα. Πρέπει να διακοπεί, φίλε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο Ολυμπιακός, που το λέει αυτό. Πρέπει να διακοπεί. Επειδή παίζει με την Arsenal. Τι. Είμαι κουρασμένος, φίλε. Και τι με νοιάζει. Μου χτύπησε το και τι με νοιάζει. Ο Πόπο που έκανε ταξίδι στη Μέταλλις που έκανε στην Ουκρανία και μετά έπαιζε από δύο μέρες στο Καρασκάκι. Περίμενε λίγο. Έχεις δίκιο για αυτό που λες. Μας μιλάει για σοβαρές υποθέσεις ο κύριος, για να τελειώσουμε με τα μηνύματα. Ναι, ναι. Εσένα απευθύνεται ο κύριος. Ναι. Που έλεγε χθες στην εκπομπή του για επισκέψεις σε μέρη κατοικίας για τι και καλά για Ρεβανή ή για Βόλτα. Δεν μιλάμε, αλλά έχει και υπομονή τα όρια τη. Oh. Μέρη κατοικίας δεν είπα. Είπα για τον Νίκο. Εγώ σου λέω ότι διαβάζω. Καλά κάνει και ακούει. Καλά κάνει και ακούει. Ακόμα και αυτό. Γιατί τον ενοχλεί, δεν κατάλαβα. Αφορά διαιτητή στο Άρη ΣΑΕΚ. Γιατί τον ενοχλεί. Ναι, γιατί. Αυτό μπορεί να πηγαίνει όμως για τον ΠΑΟΚ στους βουλευτές και να κάνει επισκέψεις. Αλλά άμα λέμε για τον Άρη, ενοχλείται. Όποιος πειράζει τον Άρη με νόμιμο τρόπο θα την ακούει. Με νόμιμο τρόπο. Με νόμιμο τρόπο, φυσικά, πάντα. Πάντα. Δεν κατάλαβα. Θα με σφάζει ο Καραντός και καθόμαστε τον βλέπω. Όχι, φίλε, θα πάω να διαμαρτυρηθώ. Με νόμιμο τρόπο. Απαγορεύεται η διαμαρτυρία. Ή μόνο εσύ επιτρέπεται όποτε έχεις θέμα να πηγαίνεις στους βουλευτές και να γράφεις ειρηνικά αυτά που γράφεις. Για καθίστε καλά λίγο στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και αφορά τον Άρη. Δεν κατάλαβα. Γιατί αγχώνεσαι εσύ. Τι σε νοιάζει τι κάνω εγώ, τι κινητοποίηση θα κάνω για τον Άρη. Αυτά που λες όμως για τους άλλους σου λέει μη λες. Ξέρεις Κώστα τι είπα. Για τον Νίκου είπα. Γιατί έστειλε ένας για τον Νίκου, ο οποίος είναι γείτονας λέει του Καραντώνη. Ο Νίκου ήταν στο Ολυμπιακό Ηρακλής. Αυτό είπα. Αυτό είπε. Και ο φίλος ο Διονύσης. Το 4-3. Ο Λουλουδάς. Που είχε κατακρεουργήσει τον Ηρακλή. Με αυτή την αφορμή είπα για τον Καραντώνη. Και φυσικά φίλε θα πάμε, αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αν με στείνουνε στα μάτια. Μη φωνάζεις Χρήσανθε. Θα διαμαρτυρηθούμε στα αρμόδια όργανα. Ο κόσμος είναι έξαλλος. Μη φωνάζεις. Θα βγει στους δρόμους. Εσύ έχεις μικρόφωνο όμως. Θα χωρίσει την Ελλάδα στα δύο κόσμος. Θέλει αυτά που να γίνονται. Ακούει ήρεμες φωνές ο κόσμος. Θα χωρίσει την Ελλάδα στα δύο με αυτά που γίνονται. Έτσι, Στέριο. Και... Αυτοί μπορεί να τα λένε, ρε. Και ο φίλος ο Διονύσης. Τα ποτάμια αυτά, ναι, τέτοιο. Μόλις διαμαρτυρηθεί κάτι και πει κάποιος ο Άρης. Θα πάω το έξω από το σπίτι του διαιτητή. Ναι. Κακά παιδιά. Και από το σπίτι θα πάμε και από παντού θα πάμε. Και θα διαμαρτυρηθούμε. Θα διαμαρτυρηθούμε κόσμια. Όχι. Δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί κόσμια. Όχι. Θα πάμε στην ένωση που ανήκει και θα διαμαρτυρηθούμε εκεί με επιστολή. Κόσμια και πολιτισμένα. Κόστα, κοίταξε κάτι. Στου φορεί. Εγώ έχω το μικρόφωνο, όπως λέει. Δεν θα πω στον κόσμο τι να κάνει. Αν ο κόσμος κρίνει ότι πρέπει να πάει, να κάνει ό,τι θέλει. Όχι, κόσμια όχι. Να είναι, χωρίς μπινελίκη, χωρίς βρισιές, χωρίς βιοπραγίες. Η διαμαρτυρία, η κόσμια είναι δικαίωμα του καθενός. Η κόσμια, όχι να πάει να γράψουμε συνθήματα έξω από το σπίτι του. Λοιπόν. Αλλά αυτό όταν το γράφουμε κατά. Αυτό το κάνουμε εμείς. Και ασκούμε βία, μετά παίζουμε με το αν είναι ομοίη βία ή ομοίη, αν θυμάσαι Κώστα. Κατάλαβες. Μαζί μας την πρώτη ώρα. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Εδώ στην Τρόικα. Κορνίλιος Παλάς Χοτέλ. Οποιασδήποτε μορφής βίας να πάμε στο Κορνίλιος Παλάς να ξεκουραστούμε. Έτσι, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Έτσι. Υψηλού επίπεδου σέρβις, άψογη εξυπηρέτηση, άνετη και μοντέρνη διακοσμένη χώρη. Σωστά. Γυμναστήριο, εστιατόριο, καφέ, μπαρ, ίντερνετ παντού, άνετη χώρη πάρκινγκ. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, λίγο μετά το φανάρι της Αγχιάλου. Έτσι. Κέντρο από κέντρο δηλαδή. Κοντά στην πόλη αλλά και μακριά τη φασαρία της. Ιδανικός προορισμός για άνετη διαμονή. Και χαλάρωση. 2-31-07-23-700 cornelios-palas.gr. Πρέπει να πας. Να βοηθήσω κάποιους που έχουν μια αίσθηση ότι για να πας στο Cornelius Palace, επειδή εγώ από εκεί περνάω κάθε μέρα. Ναι, ναι. Πρέπει να πας από τη μοναστηρίου και να βγεις εδώ και να κάνεις τη διαδικασία να περάσεις από τα διαβατά και τέτοια που όχι. Έχει κίνηση. Ναι. Παιδιά, αν πάτε από την κάτω πλευρά του λιμανιού, περάστε από το δρόμο τα δικαστήρια. Από μάλιστα. Την κάτω πλευρά ναι. Και φύγετε ευθεία. Μπράβο. Και στρίψτε μετά περιφερειακή που λέει για καλοχώρη και περιφερειακή. Καλοχώρη, ναι. Είναι 10 λεπτά. 10 λεπτά. Και το κάνω κάθε μέρα. Είναι κάθε μέρα. Είναι Εγνατία οδός.
Κάθε μέρα θα στρίψετε για έδεσα μετά και θα σας βγάλει μετά τα διαβατά. Είναι 10 λεπτά ακριβώς. Μετρημένα. Δηλαδή, σκεφτείτε, εγώ κάνω για το βαθύλακο 20, 22, 23 λεπτά. Που είναι άλλη τόση διαδρομή δηλαδή. Ναι. Γι' αυτό μην μπερδεύεστε, γιατί και εγώ αρχικά είχα αυτή την αίσθηση. Θα πάω, πού να πάω από τη μοναστηρίου, θα περάσω το διαβατά. Όχι, όχι, ναι, έχει κίνηση και όλα τα υπόλοιπα. 10, 12 λεπτουδάκια. Ο φίλος ο Κώστας, σεβαστές οι απόψεις όλων, εύχομαι και ο Άρης κάποια στιγμή να ανεξαρτητοποιηθεί και να σηκώσει κεφάλι, να προσπαθεί πραγματικά να βοηθήσει την κάθαρση και να διεκδικήσει σε ένα μεγάλο σύλλογο σε κάθε τρόπο. Χρήσαν, δεν μη φωνάζεις χωρίς λόγο κάθε μέρα. Εντάξει. Και ένας άλλος φίλος, ο Κωνσταντίνος, γράφει κάποια καλά λόγια για μένα και τον Κώστα, που του γνωρίζει, λέει, Κώστα, από το ξεκίνημά σου. Που ήταν μαζί με τον Χρήσανθο. Άρα είναι μεγάλο. Αν μπορούσα να κλείνω τη φωνή όταν μιλάει ο Χρήσανθος και να ανοίγω όταν μιλάς εσύ και ο Κούσης, θα το έκανα. Εύκολα διακρίνει κανείς αντιπαοξίδη κομμένος και το χειρότερο φιλοολυμπιακό τρέμουλο. Και το χειρότερο είναι ότι φωνάζει και γίνεται τελείως αντιραδιοφωνικός. Το έχω πει, Χρήσανθε, 100 φορές. Μπορώ να ακούσω ό,τι λες και να δεχτώ και να κάνουμε κουβέντα. Όταν φωνάζεις, μου ανεβαίνει πίεση. Και θέλω να σου πετάξω το μικρόφωνο στο κεφάλι. Παρόλα αυτά. Δεν ήθετε ότι βία. Αλλά θέλω. Εντάξει. Γιατί ξαναλέω, ακούω πολλές φορές στο αμάξι, είναι πολύ άσχημο. Εκεί που στην ηρεμία σου να ακούς τσιρίδα, να χαμηλώνεις. Μην αρχίζετε να μαλώνετε τώρα και νομίζουν ότι τα κάνουμε επίτηδες για να ανεβούν τα νούμερά μας, όπως κάνουν άλλοι επίτηδες. Δεν κάνουμε τίποτα. Που μαλώνουν επίτηδες και ψεύτικα στον αέρα. Και δέρνονται ψεύτικα στον αέρα. Θα πω στο φίλο. Εμείς έχουμε επίπεδο. Καταρχήν, σε σχέση με τον Ολυμπιακό, τα όσα έχω πει εγώ κατά καιρούς δεν τα έχει πει όλο το παδικό κίνημα του ΠΑΟΚ μαζί. Λίγο υπερβολικό. Ναι, εντάξει. Ξέρετε τώρα. Σιγά. Θα σου κάνουμε Αντριάντα, θα σου κάνουμε στην Τούμπα. Τα έχει πει παλιότερα. Τα έχει πει. Στην Τούμπα δεν ξέρω. Τα έχει πει μόνο στο Χρήστο, όσο συνολικά δεν τα έχει πει όλο το παδικό του ΠΑΟΚ. Καλά, αυτό είναι λίγο δημοσιογραφική αδία. Είναι όσο υπερβολή έβαλε αυτό ότι με πιάνει εμένα για τον Ολυμπιακό τρέμουλο. Στα παπάκια μου. Έχω να τον ενημερώσω το φίλο τον Κωνσταντίνο. Δεν το χάνουμε το Πούλιτζερ με τίποτα. Τώρα από εκεί και πέρα για το αντιπαοξίδι κομμένος και τα λοιπά. Φίλε, εγώ τι λέω πάντως για τον ΠΑΟ, σταδιακά βγαίνει. Τώρα εσύ, αν επειδή είναι αλήθεια, την όποια αλήθεια τη λες ότι είναι αντιπαοξίδι κομμένος, ναι, και οι Τούρκοι λέμε ότι υπήρξε η σφαγή των Ποντίων και των Αρμενίων και λένε ότι είναι ένα σκάνδαλο και ένα ψέμα. Όχι. Και εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Και ήταν ο αγώνα του εθνικό απελευθερωτικό. Το γιορτάζουν ότι είναι ελευθερία. Και βάζουν τον Κεμάλ, το σφαγέα των Ελλήνων, και λένε ότι ήταν ο μεγάλο, ο άνθρωπο ο οποίο έφερε την ειρήνη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο ελευθερωτή του ήταν. Ο καθένα λοιπόν. Ο καθένα λοιπόν κάποιε αλήθειε τι βαφτίζει όπω θέλει. Δεν έχω πρόβλημα. Εμένα μου αρκεί ότι τι ακού, δεν τι υιοθετεί, αλλά τι ακού. Όταν βγουν. Όπως βγήκε 20 Νοεμβρίου ότι θα βγείτε με τις μακεδονικές άρισες στους δρόμους. Στεριό. Και θα δούμε το remake του Κόκκινου Ποταμιού σε ποδοσφαιρικό. Βγήκε. Βγήκατε με τις άρισες. Βγήκατε στους δρόμους. Τότε όμως κορυδεύατε. Καλά κάνανε. Χρυσαθέφω. Φυσικά καλά κάνανε. Τους κλέβουν δεύτερο πρωτάθλημα. Καλά κάνανε τώρα κι εσύ. Ο φίλος που είπε χθες για το. Για να τους κλέβουν δεύτερη. Δεύτερο πρωτάθλημα. Κώστα είναι δεύτερη. Τώρα θα πάνε πρώτη. Τώρα θα πάνε τρίτη Κώστα. Πρώτη θα πάνε. Καλά, καλά. Κάτσε να εκδικαστείτε και να σε πω εγώ. Τρίτη Χρυσαθέ είναι. Να φέρει βαθμών. Ακριβώ. Οι ονείροξοι ζουν, Χρυσαθέ. Να πάμε τρίτη και τέταρτη. Τρίτο σιγάρε, φίλε. Ονείροξοι να είναι. Ο φίλος που σε οδήγησε στα άκρα που είπε για τη Βέρη και τις επισκέψεις. Όπως κυνηγάω, λέει και το Στέργιο, και όποιον κάνει δημοσιογραφία ΠΑΟΚ, έτσι μπορώ να τα λέω και σε σένα. Το λέω ήρεμα και χωρίς να σε κορυδεύω, ναι, όπως κάνεις εσύ. Εντάξει. Δεν πειράζει όμως, μην ξεχνάς ο λαός του ΠΑΟΚ, του έκλαψαν το πρωτάθλημα και δεν έκανε τίποτα. Αυτά τα περί Ελλάδος, τα δύο με βρίσκουν αντίθετο, μη μας βάζεις και όλους στο ίδιο καζάνι. Ωραίος. Το κορόδεψες λίγο. Ωραίος. Το ανερό. Από ό,τι φαίνεται. Τα παίρνει πίσω. Τέλος. Το ανερό, αφού μιλάει με αυτόν τον τρόπο, το ανερό. Ωραίος. Εντάξει, πολλές φορές από ένα μήνυμα, φίλε, δεν μπορείς να αντιληφθείς. Το ανερό. Ο τρόπος που μιλάει είναι ο πρέπον. Τον Κώστα τον ξέρω γιατί ερχόταν στο Γκόλα Ντεγκάλο. Γκόλα Ντεγκάλο. Πού πήγαινες, ε? Και πού δεν πήγαινα. Πω, με ξέρει εδώ και πολλά χρόνια ο φίλος. Αδερφέ μου! Καλά, εντάξει, και εμένα μπορεί να με βλέπουν στον δρόμο. Και τι έγινε. Και εμένα μπορεί να με βλέπουν στον δρόμο και σε ήξερα. Πήγαινες εκεί τέτοιο. Και εγώ με τον Κώστα κάναμε θύρα 9.55 πριν από 20 χρόνια μαζί. Τι πάει να πει αυτό. Όχι, περάσα τα χρόνια. Κώστα, 60 χρόνων έγινες. Λοιπόν... 46. Πω. Η καλύτερη ηλικία, 2.25 είναι ένας 50. Αυτές οι δικαιολογίες. Πουλάω πάρα πολύ. Μόνο αυτό σας λέω. Πουλάω πάρα πολύ. Το μόνο που πουλάς είναι παπάς.
Αν πάψεις Κώστα γένια και μαλλιά θα είσαι. Όχι, με τα άστρα γένια πουλά ακόμη πιο πολύ. Ναι, ναι, ασφάλεια και αυτά. Έμπειρος, όριμος. Ασφάλεια. Φτασμένος. Στην ασφάλεια θα σε πάει η Μέρκελ. Όντως. Λοιπόν. Η FIFA θα έρθει στην Ελλάδα κάποια στιγμή χωρίς τον Ιφαντίνο. Εντάξει, σιγά μην έκλειψε. Περίμενε λίγο τώρα. Τι, πετάξατε τη βόμβα για αναβολή. Ναι, να σου πω, κοίταξε. Θα πείτε το ρεπορτάζ όμως. Ναι, είπαμε. Το ρεπορτάζ είναι ότι ο Ολυμπιακός κάνει ό,τι μπορεί. Κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα. Ναι. Εγώ το έλεγα, αν θυμάσαι την εκπομπή, την επομένη του αιτήματος του Πανιωνίου στη Λίγκα. Που τελικά πήγε άκλαυτο γιατί δεν υπήρχε λόγος. Ποιο? Το αναβολή για το ΠΑΟΚ, το Πανιώνιο Ξάνθη. Ναι. Που απορρίφθηκε με συνομιλητικές διαδικασίες. Ήταν προάγγελος του τι θα ακολουθήσει αυτό. Ποιος Πανιώνιος τώρα? 1-1 έφερε όμως ο Πανιώνιος. Μπράβο του. Μην τον κατηγορείς λοιπόν. Εγώ το αγωνιστικό τμήμα του Πανιωνίου και τον κόσμο του Πανιώνιου του σέβομαι απεριόριστα. Τη διοίκηση του δεν σέβομαι εδώ και χρόνια. Η οποία έχει θέματα και με τους φίλους του Πανιώνιου. Μέχρι πριν δύο χρόνια τη σέβομαι. Όχι, όχι. Ποτέ. Ποτέ, την υμνούσατε. Εγώ όχι. Εσύ όχι. Ολυμπιακός απ' τη μία θα προσπαθήσει, δεν ξέρω αν θα βρει πρόσφατο έδαφος, να βρει πέντε ομάδες να συνταχτούν μαζί του για να τεθεί θέμα σε συμβούλιο έκτακτο της Λίγκας για αναβολή της αγωνιστικής. Και να βρει τις πέντε θα πρέπει να υπάρξει πλειοψηφία μετά, οπότε. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι θα απευθυνθεί αλλού, όπως είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, θα πάει απευθείας στον αγαπημένο του Λευτέρη Αυγενάκη για να καθαρίσει την πουγάδα. Σιγά μην περιμένει τη Λίγκα Ολυμπιακός. Παιδιά, είναι Τετάρτη σήμερα. Χρήσαν, δεν μπορούν να τον βάλουν αυτοί και Σάββατο βράδυ. Γιατί να σου πω κάτι, αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, πέρα από το ότι ο Ολυμπιακός θα μιλάμε για σκάνδαλο άνευ προηγουμένου σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των παιχνιδιών, εντάξει, όχι γενικότερο σκάνδαλο. Αυτό που με εκνευρίζει πάντα και το λέω είναι ότι παραδοσιακά ΕΠΟ, Super League, όλοι αυτοί που εμπλέκονται με τα προγράμματα, με αναβολές κτλ., δεν σέβονται τον κοσμάκι όλων των ομάδων. Που άλλος έκλεισε από την Νορβηγία, άλλος από τη Γερμανία, έχει κλείσει εισιτήρια, έχει πάρει άδειες, έχει κάνει οικονομίες τρεις μήνες για να έρθει να δει 23 Φεβρουαρίου το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν μπορείς εσύ, ρε φίλε, να το αλλάζεις. Τετάρτη να είσαι αυτόν τον άνθρωπο που μας ακούει τώρα στην Νορβηγία, στη Δανία και να είναι στη Τζίτα. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Θυμάσαι όμως πέρσι στο Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που έγινε ακριβώς αυτό το πράγμα και επειδή ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε να γίνει το μάτσο, ο Εσάκη το ανέβαλε. Σωστό. Ναι, εγώ μιλάω γενικά, είπα. Δεν είπα μόνο για τον ΠΑΟΚ. Τότε δεν βγήκαν όμως οι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ να πούνε. Κακός. Άμα είσαι στην Ευρώπη, τους ρίχνεις μια αγωγή και παίρνεις και αποζημίωση. Όπως κάνανε που κάνανε στο φιλικό και έλειπε ο Ρονάλντο. Δύο Ιάπωνες. Ιάπωνες. Δύο Ιάπωνες. Έλειπε ο Ρονάλντο σε αγώνα επίδειξης. Ήταν στον πάγκο, δεν έπαιξε και έκανε αγωγή και τα πήρανε χοντρά. Γιατί τι είναι υποχρεωμένο το βάλω να παίξει. Ρε φίλε, σου λέει αφού διαφημίζει ότι παίζει ο Ρονάλντο. Ναι. Και έρχομαι εγώ και παίρνω το εισιτήριο. Ναι. Και ο Ρονάλντο δεν παίζει. Πάρτα. Εγώ πάρτα. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε πολύ ήρεμες μέρες μέχρι τη σέντρα του αγώνα. Καλά, αφού έχουμε. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ό,τι γίνεται για να αναβάλει το παιχνίδι, γιατί ο λόγος είναι καθαρά αγωνιστικός. Το να παίζεις Πέμπτη βράδυ με την Arsenal στις 10 η σέντρα, η οποία καμιά ελληνική ομάδα δεν μπορεί να παίξει στα ίσια αγγλική ομάδα. Σωστό. Το τρέξιμο είναι ανελαίητο, δεν μπορεί να το ακολουθήσει. Θα γονατίσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δεν ξέρω τι θα κάνει. Μπορεί και να κερδίσει ο Ολυμπιακός, εντάξει. Δηλαδή και η Arsenal δεν είναι κάτι φοβερό. Αλλά κερδίσει, φέρει ισοπαλία, χάσει, το τρέξιμο που θα κάνουν αυτοί που θα αγωνιστούν θα είναι άνευ προηγουμένου. Είναι μια συγκυρία. Και σου λέει δεν μπορώ να παίξω Κυριακή του Παταπέκτη. Είναι μια συγκυρία που. Ο Πάουκ έπαιζε στα βάτη τη Ανατολή Πέμπτη βράδυ και έπαιζε Κυριακή απόγευμα στο Καραϊσκάκι και έχανε. Θα παίξει, φίλε. Βγήκε και ο Φερέρα και είπε γιατί παίξαμε Τετάρτη Σάββατο με τη Λάρισα. Το είπε, ναι, είπε, δεν έχει καταλάβει ακόμα το τι γίνεται. Τι να καταλάβει. Φάνηκε περίεργο. Πώς θα, θα γίνει, πώς θα παίξει Κυριακή ο ΠΑΟΚ, αφού οι ομάδες που παίξανε Πέμπτη στο κύπελο θα παίζανε αυτές Σάββατο. Το είπε αυτό. Ο Άρης έπαιξε όλα του τα μάτς, κύριε Φερέιρα, και τα τέσσερα παιχνίδια κυπέλου Πέμπτη βράδυ. Και τα τέσσερα. Και τα τέσσερα, πρόσεξε λίγο. Και το ένα. Όντως. Το ένα το έπαιξε. Συγγνώμη, τα τρία. Και το ένα που το έπαιξε Τετάρτη. Έπαιξε Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη. Πρόσεχε λίγο. Τετάρτη, Σάββατο, Τρίτη. Έπαιξε ο Άρης. Oh. Ας πω και μια είδηση για τον Άρη, γιατί ο Χρήστανος ναι, πέστη, πάλι πέστη, με πάγω ασχολείται. Εγώ αυτό θα έλεγα. Πέστη. Διαρροή του Άρη. Τέλος, διαβάζω. Θα τα πω εγώ, ρε φίλε. Δεν βλέπω. Θα το πω εγώ. Μόνο και τον αφού έλεγε για τον Πάκτο τη ώρα. Θες να πάμε στον Άρη, θα σου πω το ρεπορτάζ. Για Ερακλή θα πούμε τίποτα. Α την πω και σωστά τη διαρροή, όχι έτσι όπως διαρρέεται. Τη μεγαλύτερη ομάδα τη Βόρειο Ελλάδος. Τη Ελλάδος, μάλλον. Ναι. Τη Ελλάδος. Τη Νέα Ελλάδος. Λοιπόν. Ανεβήκαμε κιόλα, Εστέριο. Ναι, μπράβο. Δεν μα είπε τίποτα γι' αυτό. Ανεβήκαμε. Για το Βέλεθ εννοεί που γράφουν για Παναθηναϊκό, ΑΕ κτλ. Oh, η διαρροή λοιπόν που υπάρχει από τον Άρη είναι ότι όποιον παίχτη θέλουμε εμεί θα τον κρατήσουμε και ό,τι ακούτε και διαβάζετε ότι πάνε κτλ. Δεν ισχύουν.
όντως, αν μιλήσει κάποιος με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και τον ξέρει τον ποδοσφαιριστή, ναι. Δεν έχει συμφωνήσει ο ποδοσφαιριστής με καμία ομάδα. Oh. Ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε με την ΑΕΚ, πάει ούτε με κανέναν άλλον. Καλά, ας πάει. Πάει και ας πάει ο Βέλεθ, θα φέρω άλλο Βέλεθ. Καλά, εννοείται. Αλλά δεν έχει πάει ακόμα ο Βέλεθ. Προς ενημέρωσή σου. Αυτή η απόφαση της UEFA, της FIFA, ναι. για μη μεταγραφές ισχύει το καλοκαίρι. Τέσσερις μεταγραφικές περιόδους. Άρα, αν ισχύσει. Άρα είναι πώς θα πάρεις άλλον. Πώς θα πάρεις άλλον. Έχεις μπαν. Ούτε αυτόν μπορώ να πάρω. Ποιον. Ούτε να ανανεώσω μπορώ. Γιατί? Δεν το ξέρω για να ανανεώσεις. Το ξέρω. Εντολές, προφανώς έτσι θα είναι. Αυτό το δελτίο είναι εδώ. Δεν μπορείς να ανανεώσεις. Μπορείς. Γι' αυτό το θέμα υπάρχει 24 του μηνός λοιπόν. Ακρόαση της FIFA, της ΕΠΟ και του Άρη. Α, ναι, στην, και για ναι. αυτό το ζήτημα και τα λοιπά. Θα το δούμε αυτό το ζήτημα. Με διακεκριμένο νομικό. Με δύο διακεκριμένους νομικούς. Μάλιστα. Και την ΕΠΟ μαζί. Την ΕΠΑ. Λοιπόν. Η οποία ΕΠΟ πλέον, αν την γλιτώσει ο Άρης, την γλιτώσει και η ΕΠΟ, ίσως τιμωρηθεί και η ΕΠΟ. Και θα τιμωρηθούν όλες οι ελληνικές ομάδες. Να μην παίζουν στην Ευρώπη. Αποκλεισμό από την Ευρώπη. Μάλιστα. Άμα θέλετε, κρατήστε την απαγόρευση των γραφών. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα παίξουμε με τον Σεγκέργη και τον. Ναι, και τι έγινε. Και τον Παυλίδη. Ο Άρης πάνω απ' όλα. Ο Άρης πάνω απ' όλα. Ο Άρης πάνω απ' όλα. Άικ. Ναι. Λοιπόν. Ναι, τώρα. Λοιπόν... Στις 25 Φεβρουαρίου που ναι. πρόκειται να υπογραφεί το ποδοσφαιρικό μνημόνιο. Μάλιστα. Μεταξύ κυβέρνησης και η UEFA. Ο Τσέφεριν δεν έρχεται αυτό. Ο Τσέφεριν έρχεται. Ο πρόεδρος της UEFA. Δεν έρχεται όμως ο Ινφαντίνο. Ναι. Ο πρόεδρος της FIFA και θα εκπροσωπηθεί η Παγκόσμια Ομοσπονδία από τον αντιπρόεδρο της Greg Clark. Clark. Ο πρόεδρος της Αγγλικής Ομοσπονδίας. Κάπου αυτόν τον έχω ακούσει κάπου αυτόν. Κάπου νομίζω κάποιος τον ξεφώνιζε αυτόν, να ξέρεις. Τον Clark. Ή ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, ένας από τους δύο. Καλά, νομίζω ο Ολυμπιακός. Εννοείται. Τον ξεφώνιζε. Τον Clark. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Τον Μία. Τη Μία λέμε Κώστα. Ή τον Μία. Τον 13.00. Στο διάλειμμα της Μία. Της Μία. Βέβαια. Λάθος. Η Μία, η Μία είναι όνομα. Η Μία ώρα. Όχι στις Μία που λένε όλοι. Στις Μία. Στις Μια Μισή. Στη Μια Μισή. Στη Μία. Θα μου δώσετε μετά ένα λεπτό να σχολιάσω λίγο τη δήλωση του σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Πειραιά. Του Σάρουμαν. Και αυτό σας ενοχλεί. Ναι, και αυτό. Και αυτό σας ενοχλεί. Εντάξει, ρε Χρήστα, τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, όλα σας ενοχλούν πια το σεβασμιότατο. Και αυτό να πει. Εντάξει, τώρα αυτό είναι too much. Άμα βγαίνει όμως κανένας παπάς και λέει κάτι για τον Ιβάν, λέει ο σεβασμός που τον κάνατε μέχρι και τυχογραφία, γεωγραφία τον κάνανε. Όχι, μόνο στην εκκλησία. Είναι μέσα στην εκκλησία αυτό και τέτοιο μέσα στην εκκλησία, ρε φίλε. Εικόνα. Στην εκκλησία του. Δεν είναι δικιά του. Του χρήματα. Δεν είναι δικιά του όμως, φίλε. Απλώς τη χάνει Χρύσανθε. Έκανε τη δωρεά. Τη χάνει Χρύσανθε ο κύριος Μαρινάκης. Να έχει κάποια θέματα με τη δικαιοσύνη. Ναι. Αν είναι αθώος, μακάρι να τα λύσει. Ο Ιβάν έχει. Ποια. Κι εγώ έχω. Δικαιοσύνη και το όπλο. Ναι. Μια κλίση. Δεν είναι. Θέμα με τη δικαιοσύνη αυτό με το όπλο. Βέβαια είναι. Το να μπαίνει με όπλο εκεί που είναι. Το ίδιο σοβαρά με τα οποία κατηγορείται ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κάθε με τη σοβαρότητα των αδικημάτων είναι κάποια θέματα με τη δικαιοσύνη. Και σου λέει ο Ιβάν έχει. Ναι, έτσι είπε. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Το Κώστας αν έχει μια κλίση. Άρα αν αθωωθεί. Έχεις κλίση. Δεν έχει μια βαρύτητα. Αν αθωωθούν όμως. Αν αθωωθούν. Αθώοι. Μέχρι να αθωωθούν όμως έχουν το τεκμήριο της άφησης. Μην τους μιλάμε σαν καταδικαστέντες. Λοιπόν, εδώ και τον ένα και τον άλλο. Πολιτική θέλει για τους προστατευόμενους μάρτυρες και εσείς ασχολείστε τώρα με τις κλίσεις του Κούση. Για πες μας. Καλά, κάτι προστατευόμενοι μάρτυρες. Με τις κουκούλες. Άσε. Βέβαια να πούμε για να είμαστε σωστοί ότι σε περιπτώσεις δωρεών ιδίως εκκλησιών και τα λοιπά Χρύσανθε πάντα γίνεται τον βάζουν και τον κάπου σε μια γωνία. Εστέριο. Βέβαια. Τον πολίτη. Τον βάζουν. Φωτογραφία ναι, τον βάζουν. Ναι. Κώστα. Είναι μέσα στην εικόνα. Είναι μέσα στην εικόνα. Εντάξει, ήταν λίγο too much. Μέσα στην εικόνα του Χριστού είναι. Το βάζουν γενικά όμως. Ή γράφουν το όνομα. Και δεν το εκκλησία. Στις εκκλησίες. Δεν τον βάλανε. Έβαλε την εικόνα, ρε φίλε. Εντάξει. Μπράβο και ωραίο το τέτοιο που παρεμπιπτόντως όταν έγινε ο γάμος του Γιωργάκη δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε. Γιατί πήγα εκείνη τη μέρα. Πήγε, ε. Πήγα, ναι. Και δεν αφήνει να πλησιάσει εκείνη τη μέρα. Καλά, εννοείται. Αν είχε πάρει το μάτι μου εκείνη τη μέρα. Δεν πήγα, το πρωί πήγα. Και ήταν όλοι μπράβοι και τα λοιπά. Και ένας με γνώρισε. Και με γνώρισε ένας. Και λέει τι ρε, θα κάνει λίγο κατασκοπία. Τότε που έδειχνε το 4 ήταν το 4. Α, ναι, εκείνη που βγήκε φωτογραφία. Που μπήκε σε όλα τα site μας. Το 4. Τι ζούμε. Μπράβο. Μπράβο. Διάλειμμα. 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 Διάλειμμα.
Εδώ τι γίνεται, εδώ τι γίνεται το θέμα. Αυτό που γίνεται σε πρώτη φάση είναι sold out, ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ιντερβέτεν, πού είσαι, Ιντερβέτεν! Sold out. Όσοι πήρατε στήριο, πήρατε. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε και άλλα. Θα δούμε τι θα κάνει ο Χρήστατος με την Ιντερβέτεν. Θα μιλήσω σήμερα, ναι. Ναι, βέβαια. Εγώ σας τα έλεγα την περασμένη εβδομάδα. Να μου στείλετε μηνύματα να σας δώσω. Δώσαμε πάρα πολλά σαν λίμπερο, αλλά την περασμένη εβδομάδα. Αν φωνάζω. Μη φωνάζεις για τα εισιτήρια, για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν θα φωνάζεις, θα πεις με ωραίο τρόπο. Όχι, αν φωνάζω κατά εισιτήρια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, θα παρεξηγηθούν οι φίλοι. Ναι. Δηλαδή, αν φωνάζω, ναι, δύο εισιτήρια! Δεν είναι, είπαμε, ηχητικά ωραίο στο αυτοκίνητο που έχει άλλο. Σήμερα δεν φώναξα, ρε φίλοι, ιδιαίτερα. Αλλά είναι το μικρόφωνο μου καλό. Το μικρόφωνο σου και ανέβασε τα δικά μας, τα χαμηλών επίτηδες. Χαμηλωμένο είναι. Το δικό μου πάλι μπουκωμένο είμαι και δεν ακούγεται καλά. Κώστα, μου λένε οι ακροατές μου. Μια χαρά ακούγεται. Πάρα πολλά μηνύματα γενικότερα για τον Χρήσανθο, για όλα αυτά. Πέντε μηνύματα που πουλάει η εκπομπή. Και ο Διονύσης, το χαβά του, το δικό του πόνο. Τι γίνεται, λέει, με το Σμιθ. Άσε μας ρε φίλε, διπλό στη Λίμνο. Διπλό στη Λίμνο. Ρε Διονύση, πάω Ολυμπιακός, παίζει ρε φίλε. Ο ΠΑΟΚ λέει ότι ο Σμιθ πριν φύγει εξοφλήθηκε πλήρως. Ο Σμιθ λέει του χρωστάνε λεφτά. Ναι. Κάπου στην μέση μπορεί να είναι αλήθεια. Η ουσία είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει πρόσφορο έδαφος να επιστρέψει ο Σμιθ. Ό,τι και να λέμε τώρα. Ο Σμιθ, ο ΠΑΟΚ έχει παίκτη στη θέση του. Εννοείται πως έχει. Ας πρόσεχε. Τι πιστεύεις, πιστεύεις το χρωστάνε. 50 πόντους θα βάλει. Ο πατέρας του Βρέφους μιλάει στον Αντένα. Να μην πιάσουμε αυτό το θέμα. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Αυτό γιατί τελικά βγάλανε πάρα πολύ βάκια σχολή. Τελικά, επειδή το παρακολουθήσαμε μετά από ένα σημείο, τελικά αποδείχτηκε ότι δεν είχε γίνει αυτό, ναι, που τον κατηγορούσαν. Δεν είχε γίνει, όχι. Απίστευτο. Και πώς βγήκε ο άλλος και το είπε. Αφού είναι. Από ό,τι διάβασα, γιατί δεν τα παρακολουθώ, έχει μούρλα και αυτός με τις κάμερες και τα μικρόφωνα. Ναι, ο ιατροδικαστής. Έτσι λένε, δεν το υιοθετούμε, έτσι λένε. Ναι, αλλά κάτσε. Είπε για κακοποίηση, ρε φίλε. Το θέμα είναι ότι. Υπήρχε έκθετος, κάτι δηλαδή. Έκθετος, τι υπήρχε δηλαδή. Αποδείχθηκε ότι το. Από παθολογικά αίτια. Το Βρέφος έπαιρνε ιατρική αγωγή, ναι, με, ναι, υπόθετα. Α, και αυτό δεν είχε πρόβλημα. Και αυτό νόμιζε, ναι. Ναι. Πω, α, θα τα λέγω άντρα, να σα γίνει μάθημα, όχι σε όλου, γιατί μερικοί είστε πραγματικά ανεπίδευτη μαθήσεω. Να σα γίνει μάθημα να μην σταυρώνετε ανθρώπου γενικότερα. Ναι, παιδιά, λίγο προσοχή. Δικαστέ του ίντερνετ. Εδώ, άντε με τον κάθε βλάκα. Εδώ να πω κόστα. Ρε Στέργιο, ρε Κώστα, τι Κώστα. Τι γράφονται κάθε μέρα. Με τον κάθε βλάκα. Ξέρει κάθε μέρα τι γράφονται. Επίπεδο έχουμε εμεί εδώ, Στέργιο. Δεν μπορώ όρε όρε όμω. Άσε με τώρα. Δικαστέ γίναν όλοι. Στέργιο μου. Είτε μιλάμε για οικονομία είτε για ελληνική κοινωνία. Αυτό το bullying το έχω βιώσει προσωπικά με κάποιον που βάλε ένα πρωτοσέλιδο ότι πήρα λεφτά από τον Άρη και τέτοια. Και εκείνη τη μέρα ήρθαν περίπου 1700 μηνύματα που βρίζαν τη μανούλα μου. Τη μανούλα μου. Και μετά από τα 1700 μηνύματα, όταν βγήκε το πόρισμα των ορκωτών λογιστών που αποδείχθηκε το ψέμα. Τη Νέξια. Η μισή τη Νέξια, μπράβο Κώστα. Ευχαριστώ. Που αντί να πάρω, έδωσα κιόλα. Δυστυχώς το νομικό πλαίσιο, Χρήσανθε, δεν είναι όπως πρέπει να είναι στη χώρα μας για τα διαδικτυακά. Τι λες. Πλέον είναι. Μακάρι να είναι. Μόλις έρχεται το μηνυματάκι να το πας στον αθλητικό εισαγγελέα κατευθείαν πλέον. Κατευθείαν, ναι, πλέον. Και τον βρίσκεις και αν είναι και απειλητικό ιδιαίτερα, ναι, ναι, κτλ. Ναι. Με άσκηση βίας κτλ. Ξέρεις τι ωραία. Αρκεί τον βρίσκεις όρεξη να ασχοληθείς. Τον Γιάννη Γιάννου. Τι ωραία τον βρίσκεις από το IP του. Εντάξει, τον βρίσκω. Ακόμα και αν το κάνει από σε καφέ ίντερνετ. Και από κινητό. Μια χαρά τους βρίσκεις πλέον. Πλέον το. Μακάρι. Το αποτύπωμα το ηλεκτρονικό είναι το πιο εύκολο να το βρεις. Γεμίσαμε ψεύτικα προφίλ, γεμίσαμε δικαστές. Γεμίσαμε. Ανθρώπους που δεν έχουν να κάνουν στη ζωή τους και βρίζουν τον κόσμο. Ο εισαγγελέας δεν θα ασχοληθεί άμα με γράφει με ένα άντερε χοντρέ. Ναι. Αλλά κάνει λίγο πιο σοβαρό. Και να προσέχουν και οι. Εάν το πας είναι υποχρεωμένος να ασχοληθεί. Ακόμη και αν με το κάνω, χοντρέ. Ναι, αν κάνω αν τέτοιο. Μήνες. Καταγγελία, μήνυση κτλ. Θα ασχοληθεί. Και θα τον βρει κιόλα. Ακόμα και αν σου πει είσαι λίγο σαν δημοσιογράφος και αυτό είναι συκοφαντικό και μετά όταν τον βρει αυτό να, το μάγκα και πα τα λέει. Παιδιά, εντάξει λίγο έκανα ένα αυτό. Πλάκα έκανα. Μια πλάκα κάναμε. Δεν εννοούσα. Εντάξει, πάνω στα νεύρα. Τον εκτιμώ. Και εσύ φωνάζεις στο ραδιόφωνο. Ναι. Αλλά και αυτός φωνάζει. Και να προσέχουν και οι ιατροδικαστές πριν βγουν στις κάμερες. Άντε, με τον κάθε. Το είπαμε αυτό, ναι. Εντάξει, άντε πάλι. Τώρα δείχνει εσύ έναν τώρα από του. Ένα φίλε έγινε θέμα δύο ημέρες όμως. Και για ένα δημοσιογράφο μας λένε όλους αλήτες και ρουφιάνους. Και για ένα δικηγόρο λένε το καλύτερο. Ναυάγιο είναι μέσα με δικηγόρους και τέτοια. Δηλαδή, πολύ θέλει αυτός ο άνθρωπος. Και για ένα γιατρό παίρνει φανελάκια. Να έχει θέμα. Σε όλες τις εκφάνσεις πρέπει να το βλέπουμε στέργιο μου. Σε όλες. Γιατί και εγώ θεωρώ εξίσου κακό να βγει ο Μάκης Γκαγκάτσης και να λέει θα χωρίσω την Ελλάδα στα δύο. Εξίσου κακό και πιο επικίνδυνο. Στέργιο. Γιατί αντί για μια οικογένεια είναι το σύνολο. Και είναι και αυτές. Όπως φυσικά συνοχή, και αυτά που λέει ο Κούγιας. Και εγώ αν βγω στο μικρόφωνο και πω μπούρδες.
Λιβουίς. Αυτά που λέει. Που, ότι, πώς τον είπε, σκουπίδια, τέτοια. Ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Ας αλλάξουμε λίγο θέμα. Στηρίζω Αλέξη. Θέλω να πω πολλά για τον Αλέξη Κούγια, δεν θέλω να το κάνω. Sold out στην Τούμπα, sold out στην Τούμπα. Στηρίζω, στηρίζω. Ευτυχώς, ξαναλέω, υπάρχουν τα βίντεο, ναι. Δείτε στο YouTube, τι έλεγε κάποτε για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Αλέξη Κούγιας. Ε, καλά, ναι. Το ξέρουμε ότι ο... Εντάξει, ο Αλέξης αλλάζει. Ο αξιοπρεπής αυτός κύριος αλλάζει συχνά θέση. Νομικός, εντάξει, το ξέρουμε. Εντάξει. Κρίνεται νομίζω από την κοινωνία. Όλοι, κρίνεται. Όλοι, όλοι. Όπως κρινόμαστε κι εμείς. Άρα, για αναβολή δεν έχουμε κάτι, είναι αίσθηση, δεν υπάρχει κάτι εκτίμηση, αυτό εκτίμηση. Και νομίζω ότι δεν θα γίνει Ρεστέριο. Εντάξει, μακάρι να μην γίνει. Φτάσαμε Τετάρτη, δεν ξέρω γιατί βγαίνει αυτό το κλίμα. Να παίξουμε νομίζω το κλίμα το βγάζετε εσείς περισσότερο για να τους πείτε ότι φοβούνται. Να μπει στο χορτάρι ο Ολυμπιακός. Στέριο, ελάτε. Θα μπει. Περίμενε, Χρήστα, ακόμα Τετάρτη έχουμε ακόμα. Μέχρι την Παρασκευή. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει την Παρασκευή. Ο Βαλμπουενά θα παίξει. Μα το συμβούλιο είναι μετά το τέτοιο, μετά το μάτς. Βγάλει ένα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να μας πει θα κάνει rotation με την Arsenal. Με ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να βγάλεις εσύ. Με την Arsenal θα κάνει rotation. Να βγάλεις εσύ ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Θα βγάλω, θα βγάλω. Πόσους φίλους έχω. Αποχωρώ λόγω φιλών, λέει στο Basket Plus ο Σμιθ Κώστα. Λέει έτσι, Δεν λέει στο Basket Plus, λέει σε μια. Ναι, στο Σπορτάντο το λέει και το Basket Plus το μεταφέρει όπως και όλα τα σάιτ. Εγώ διαβάζω Basket Plus. Μπράβο. Καλά κάνεις. 50 ευρώ. Μόνο. Εννοείται. Ο Άνταμ Σμιθ το είπε και σε κάτι φίλου του ΠΑΟΚ στο Instagram που τον γράφαν από κάτω χθες, νομίζω. Γύρνα και τα λοιπά. Και λέει, παιδιά, ρωτήστε την ομάδα γιατί δεν γυρνάω. Στο Σπορτάντο μίλησε. Όχι, κάποιο του την είπε και ότι είναι αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνει και τα λοιπά. Να ρωτήσω κάτι, ο Μπράουν γύρισε. Ο Μπράουν, όχι. Δεν είπαν ότι γύρισε χθες. Θα γυρίσει και δεν τον θέλει τώρα η ομάδα και δεν θα γυρίσει τελικά. Ποιο το λέει ότι δεν τον θέλει η ομάδα. Έτσι κυκλοφορεί. Μόνο το SDN έγραψε ότι δεν τον θέλει η ομάδα. Ότι το κλίμα δεν τον θέλουν, εσωτερικά δεν τον θέλει η ομάδα. Δεν τον θέλουν οι άλλοι δηλαδή. Γιατί δεν τον θέλουν οι άλλοι. Και τι λόγο πέφτει του κάθε άλλου. Οι άλλοι, ποιοι είναι οι άλλοι. Ξέρω εγώ. Οι παίκτες, οι προπονητές. Εγώ ξέρω ότι δύο συμπαίκτες τον πήραν τηλέφωνο να γυρίσει. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Άρα. Και πώ θα σωθεί η ομάδα άμα δεν παίζει ο καλύτερο κοντό. Λέω εγώ. Και δεν έχει και τέτοιο να κάνει αλλαγή. Και δεν μπορεί να κάνει και αλλαγή. Εκτός αν έχουμε λίστα, μπαν και κάνει. Καλά. Τι. Τι ώρα. Εντάξει. Χθες γύρισε που ήταν να γυρίσει. Δεν αυτό ψάξε. Όχι, δεν γύρισε, τον κύριο όχι, δεν γύρισε. Να τον βγάλουμε τώρα. Να τον βγάλουμε. Πάρε λίγο Γκάτζιο. Βάλε Γκάτζιο να μάθουμε τι γίνεται. Ναι, στον μπάσκετ του Άρη. Στον μπάσκετ του Ηρακλή θα πείτε τίποτα τι γίνεται. 11 και σήμερα. Κοιμόμαστε. 11 και σήμερα. 10 και σήμερα. Ήρθε παίκτη, κάνει προπόνηση Στέριο και χαμπάρι δεν έχουμε. Ποιο είναι ο παίκτη. Πεχτάρα. Τζίμι Γκάβιν. Η προπόνηση του ΠΑΟΚ έχει ολοκληρωθεί εδώ και λίγη ώρα. Τζίμι Γκάβιν. Τζίμι Γκάβιν. Γκάβιν παίκτη πήρε. Ο Γκάβιν. 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 Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται με Γιαννούλη και Βιερίνια που χθες προπονήθηκαν μόνοι τους. Μάλλον ο Γιαννούλης μόνος του και ο Βιερίνια μέρος του προγράμματος έχει ενοχλήσει στο γόνατο. Θα παίξει ο Βιερίνια από την αρχή. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρει. Ποιο θα παίξει. Ποιο θα παίξει. Ο Μάτος. Το Μάτος. Ο Μάτος. Ο Γιαννούλης είναι το θέμα γιατί. Τι έπαθε ο Γιαννούλη. Ο παγκόσμια κλάση αυτό μπακ. Από τι κλωτσιέ που έφαγε Κώστα στη Λάρισα έχει θέμα. Έφαγε όντω. Αυτό είναι αλήθεια. Από το φίλο του Χρήστανου του Σάκη Παπάζου. Μπράβο Σάκη. Μπράβο Σάκη. Που έπαιξε στο μακάρι να έχει το ίδιο ζήλο σε όλα τα μάτια Σάκη και να βάζει και ένα γκολ. Εντάξει, αλλά όταν έβαλε. Το βάλε στο Χαριλάου. 1-1 που πήρε. 1-1. Που πήρε. 1-1 πήρε στο Χαριλάου από τον Άρη. Τότε με Σάκη Παπάζου. Το χτύπημα ήταν για μένα αντιεπαγγελματικό στο Γιαννούλη. Ενώ το του Βράνιες που πάει και κοπανάει με το γόνατο τον Ιντέγε. Πω, τι ζούμε. Τι να λέμε δηλαδή, ποιος τον έβαλε ο ΠΑΟΚ, τον Βράνιες. Εντάξει, παίξαν δυνατά. Η Καρλέουσα, πώς το, η Καρλέουσα. Εντάξει, όταν έχει συνηθίσει τα μισά μάτια όμως να παίζουν. Έχει τον Άρη Αντώνη Κάτζιο. Έχουμε Αντώνη. Εγώ. Βλέπε και λίγο τα κοντρόλ εδώ. Πού είναι η γραμμή. Δεν έχω. Βλέπε τα κοντρόλ. Ξαναστείλ το. Πω, τι ζούμε ρε παιδιά. Πάει ο καλεσμένο. Ξανά. Να σηκωθεί λίγο από την καρέκλα να δει μας το πει. Να ανοίξει την πόρτα να πει πάει, τον έδωσα. Πάει ο καλεσμένος. Δίπλα μας είσαι, έλα μας δεις και λίγο. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ναι. Μαζί μας είναι το Ότο Καλογεράς. Σωστά. Όπου και να βρίσκεστε, βολεύεις και δεν χρειάζεται να διασχίσετε τη μισή πόλη. Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας το ένα κατάστημα. Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ρεοκάστρου το δεύτερο. Και 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιός η Θέρμη. Ολοκληρωμένο συνεργείο. Όλα σε ένα για να μην τρέχετε από εδώ και από εκεί. Και σέρβις και φανοποιείο και βαφείο και ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης εάν χρειαστεί να αφήσετε και να εμπιστευτείτε το δικό σας στο Ότο Καλογεράς και φυσικά μαζί μας όπως κάθε μέρα η κορυφαία πίτσα της πόλης, πίτσα Mr. Gold στο 2310-628586 καλείται από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Μεσολογείο δύο φυσικές είναι η πίτσα Mr. Gold αλλά εξυπηρετεί και δυτικά φυσικά και στο κέντρο.
πάρα πολύ με μεγάλες προσφορές στις πίτσες, δύο κανονικές 7,5 ευρώ, τρεις μεγάλες 12,5, τρεις τετράγωνες να φάνε 10 άτομα 16 ευρώ, όλα τα σχετικά μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνι, πενιριλί, αλλά και πιάτα ημέρας, το μενού αλλάζει κάθε ημέρα, οπότε δούστε τα παιδιά στο 2-3-10-62-85-86 να σας πούν το μενού της ημέρας. Ορμάτε παιδιά, είναι και ώρα τώρα τέτοια, ό,τι πρέπει. Αντώνης Γκάτζιος. Έλα Αντώνη. Καλησπέρα παιδιά, την καλησπέρα μου και στους ακροατές. Ρε Αντώνη ήρθε ο Μπράουν. Τι κάνεις ρε Αντώνη. Μέχρι την ώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι είστε. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν ήμουν γενικώς αισιόδοξος ότι θα έρθει. Όντως. Από την πρώτη στιγμή. Αφού είπε θα έρθει χθες το απόγευμα. Καλά κι εγώ λέω. Έτσι ενημέρωσε τους ανθρώπους το Άρη ότι θα έρθει χθες κάποια στιγμή. Ναι. Δεν ήρθε χθες, μέχρι το βράδυ τουλάχιστον. Αν δεν έρθει και σήμερα μέχρι κάποια στιγμή. Λογικά θα κινηθούν κάποιες διαδικασίες για το θέμα της συνεργασίας των δύο πλευρών. Εντάξει, δεν νομίζω να περιμένει παραπάνω ο Άρης, δηλαδή πέρα από τη σημερινή ημέρα. Μάλιστα. Εκτός αν κάτι όντως προέκυψε και έρθει, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή μέχρι το βράδυ ή αύριο το πρωί, ναι. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά έχουμε μπαν. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Κοίταξε, αν δεν υπήρχαν τα μπαν, το θέμα του Μπράουν θα είχε τελειώσει ήδη στον Άρη. Δεν το συζητάμε αυτό. Θα είχε φύγει. Η ομάδα είναι σε πολύ δύσκολη φάση. Είναι και θέμα λειψανδρίας πλέον, γιατί είναι τραυματίας και ο Φλιώνης. Ο οποίος παρεπιπτόντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν ξέρω, υπάρχει θέμα και να μην προλάβει και το μάθημα το Γκολοσσό το άλλο Σάββατο. Εντάξει, όπως γίνεται κατανοητό, με το υπάρχον ρόστερ, ο Άρης είχε πολύ δύσκολο έργο για την παραμονή. Δυσκολεύει ακόμα παραπάνω. Αλλά εντάξει τώρα κάποια πράγματα, ειδικά το θέμα του Μπράουν και ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε, εντάξει δεν μπορούν να τα καταπιούν και εύκολα οι άνθρωποι του Άρη. Ναι. Έμειναν στην υπόσχεσή του ότι θα έρθει και βασικά και το ότι θα ερχόταν δεν ήταν βέβαιο το τι θα γίνει και πάλι θα μπορούσαν να του πούνε ευχαριστούμε πολύ, να τον καλέσω απολογία, να δούμε τι θα πει και να του πούνε ευχαριστούμε αντίο. Αλλά εντάξει τώρα όταν είναι δρομολογημένο να επιστρέψει ο παίκτης, η κοινή λογική σε αυτές τις περιπτώσεις λέει ότι κάπου θα βρεθεί ας πούμε η χρυσή τομή, κάποιος θα κάνει και ένα σκόντο και στα θέλω του και στα πιστεύω του και θα συνεχιστεί η συνεργασία για τον λόγο αυτό ακριβώς που είπατε και εσείς, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής παικτών. Τώρα όμως έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, βέβαια. Αν δεν εμφανιστεί και σήμερα ο Μπράουν δεν νομίζω Αντώνη, ότι... Αντώνη το θέμα ήταν οικονομικό. Όχι, δεν ήταν οικονομικό το θέμα. Γιατί έφυγε. Δεν ήταν οικονομικό γιατί ο Μπράουν ήταν, επειδή ήρθε και τελευταίος, ήταν ο πιο πληρωμένος από όλους. Ο Μπράουν θα έπαιρνε τώρα τον Ιανουάριο, δηλαδή θα ήταν εξοφλημένος ουσιαστικά την Παρασκευή εφόσον δεχόταν τα λεφτά που του έδωσε ο Άρης. Ναι. Δεν ήταν οικονομικό το θέμα, ναι. Και εντάξει, ο Μπράουν και βάσει και μιας μικρής έρευνας που είχα κάνει κι εγώ προσωπικά όταν τον πήρε ο Άρης, ναι. Μιλώντας και με ανθρώπους της Αμαλιάδας και γενικότερα που είχε παίξει τον Κόρυβο, είχε ένα τέτοιο θέμα ο Μπράουν, ότι έφευγε από τις ομάδες, το έχει φύγει από πολλές ομάδες, έχει αλλάξει πολλές ομάδες στην καριέρα του. Ας το πούμε σε εισαγωγικά για ψήλο πίδημα, δηλαδή άμα δεν του άρεσε κάτι, άμα στράβωνε με κάτι, μπορούσε να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει, δεν κόλωνε ας το πούμε έτσι δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν το πολύ σκεφτότανε. Τώρα δεν ξέρω, εγώ από την αρχή δεν ήμουν αισιόδοξος ότι θα επιστρέψει, υπήρξε αυτή η χθεσινή εξέλιξη με την ενημέρωση του ίδιου ότι θα έρθει. Τώρα σήμερα θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Ναι. Μάλιστα. Και τι κάνουμε τώρα. Δύσκολα τα πράγματα. Το μπαν πόσα λεφτά χρειάζονται. Κοίτα, το θέμα, η υπόθεση με τα μπαν είναι η εξής. Ότι κάθε μήνας που περνάει αυξάνονται και υποχρεώσεις. Δηλαδή, η συμφωνία που είχε γίνει πριν από τον αγώνα με τον Ιωνικό, με τους 6 πιστωτές, ανέφερε ότι σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το θέμα, ο Άρης δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Οι πιστωτές ζήτησαν όσους μήνες, όσες δόσεις τους οφείλονταν, χωρίς σκόντο, χωρίς κανένα σκόντο, και ο Άρης αναγκαστικά είπε ναι. Και αν τους πλήρωνε, θα τους πλήρωνε όλα τα λεφτά. Δηλαδή, είμαι ο Τζένκινς, ας πούμε, και έχω να παίρνω μέχρι και το Δεκέμβριο. Θα έπαιρνε μέχρι και το Δεκέμβριο τις δόσεις, δηλαδή μέχρι και το Δεκέμβριο. Ναι. Όσο περνάει όμως ο καιρός, αυτές οι δόσεις αυξάνονται. Και δεν μιλάμε για μία περίπτωση, αλλά για 6, οπότε αυξάνεται και το ποσό. Αυτή τη στιγμή ο Άρης για να μπορέσει να λύσει τα μπαν, να πληρώσει δηλαδή και τους 6 πιστωτές όλα τα λεφτά που τους οφείλονται, γιατί κάποιες είναι και 4-5 δόσεις σε κάποιους παίκτες. 4 είναι μάλλον σε όλους, σε κάποιους είναι και 5. Ναι. Για να πληρώσει όλα τα λεφτά που οφείλονται και για να είναι ok και με τις φυσικά τις ενημερότητες, φορολογικές, ασφαλιστικές, γιατί χωρίς αυτές έτσι καλώς δεν μπορείς να υπογράψεις συμβόλαια ή να κάνεις αλλαγές, μεταγραφές κτλ. Και να διατηρήσει
και τις ρυθμίσεις που έχει και για το άρθρο 99, για το δημόσιο και όλα αυτά, χρειάζονται πάνω από 100.000 ευρώ. Και σε μια περίοδο που το πρωτάθλημα έχει ουσιαστικά διακοπεί 1,5 μήνα, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν αυτά τα λεφτά. Να συγκεντρωθεί τόσο μεγάλο ποσό, γιατί για τον μπάσκετ είναι πολύ μεγάλο το ποσό, ειδικά μέσα στη σεζόν. Τεράστιο. Οπότε στο θέμα του μπαν δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω φως άμεσα τουλάχιστον για αυτές τις μέρες, για την επόμενη εβδομάδα ας πούμε, γιατί η απορία των περισσότερων είναι αν ο Άρης θα μπορούσε να προλάβει να κάνει κάποιες προσθήκες, κάποιες αλλαγές μέχρι τον αγώνα με τον Κολοσσό. Προσωπικά σήμερα που μιλάμε Τετάρτη το βλέπω πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Άρα μόνη λύση αναδιάρθρωση. Η Επιτροπή. Από όσο γνωρίζω γίνονται συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν το θεωρώ τόσο βέβαιο όσο, γιατί υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, μια αισιοδοξία. Εγώ δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος, γιατί έχει συμβούλιο στον είναι πολλά τα σκαλοπάτια που πρέπει να ανέβει κάποιος για να φτάσει στο σημείο να περάσει αναδιάρθρωση. Αλλά εδώ σώθηκε το Λαύριο και ο Κόχολα. Αυτό δεν έγινε όμως μέσω αναδιάρθρωσης. Ναι. Έγινε αλλιώς. Μέσω συγχώνευσης έγινε. Μέσω σύμπραξης. Θα γίνει και μέσω σύμπραξης. Ναι, όπως βαφτίστηκε. Σύμπραξης βαφτίστηκε. Να γίνει και. Και μάλιστα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η σύμπραξη και η ομάδα είναι ακόμη χολαργός. Ωραία, μπορεί έτσι να σωθεί. Ναι. Εντάξει, τώρα γίνονται φοβερά πράγματα. Απλά δεν είναι πλέον τόσο δημοφιλές και δεν ασχολείται και τόσο πολύ ο κόσμος. Ας εξετάσει λίγο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ποιοι έχουν τις ομάδες στην Α1. Έτσι. Σωστό. Αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό σημείο και πάνω εκεί, εγώ προσωπική μου γνώμη, είναι ότι θα μπορούσε να πατήσει η πολιτεία για παράδειγμα για να κάνει μια αναδιάρθρωση και να πει τα παγώνω όλα, δεν υποβιβάζεται κανείς. Μέχρι να δούμε τι συμβαίνει με τις ομάδες της Α1, με το μετοχικό. Ας υποβιβαστούν αυτοί που δεν έχουν σωστό μετοχικό κεφάλαιο. Λέω. Ακριβώς. Τι κάνει ο Άκης, πού είναι η Μαρούπα. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Ναι. Πιστεύω πάνω σε αυτό το πλαίσιο, όντως, αυτό που λέει και ο Κώστας, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Το προσεχές διάστημα, γιατί υπάρχουν πολλές πιέσεις επ' αυτού. Ναι. Εντάξει, τώρα η Α1, η Basket League, αυτό που γίνεται στην Basket League φέτος. Είναι πρωτόγνωρο γενικά σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούν κάποια στιγμή και οι φορείς σοβαρά. Όντως, όντως. Ωραία. Εντάξει, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αυτά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν. Όπως πρωτόγνωρο είναι και. Αύριο έχει συμβούλιο στον Εσάκη, να ξέρετε. Πρωτόγνωρο είναι και οι ομάδες εκτρώματα που έχουν κάνει ο ΠΑΟ και ο Άρης. Α. Και αυτό πρωτόγνωρο είναι. Γιατί μιλάμε για ομάδες. Γιατί πέρσι τι είχες καλύτερη ομάδα. Καλύτερη είχαν. Πώς είχες καλύτερη. Ο Άρης έχει φέτος καλύτερη. Από πέρσι, ναι. Πώς έχει καλύτερη και εσύ, ρε Χρυσανθέ. Θα σου πω πώς. Έλειπε ο Μποχωρίδης και ο Μόρις. Τον Ιωνικό με τον Λάκη Τζόνς και έχασες. Έλειπε ο Μποχωρίδης και ο Μόρις. Στα δύο μάτς με Κολοσσό και Ιωνικό εδώ μέσα και εντυλάρισα. Και θα τα έπαιρνες. Ένα θα έπαιρνα. Ένα. Από τα τρία. Εντάξει. Θεωρητικά. Να διαβάζω και τρία μηνύματα. Και εμένα έφυγε ο Λεζέλ Σμιθ και θα είχα τώρα τρεις νίκες παραπάνω και θα είμαι πέμπτος. Συγχαρητήρια, Κώστα. Ευχαριστώ. Άντε και πρωταθλητής. Λοιπόν. 5-1 ο Πας για έναν τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ηρακλής Ιωνικός 1η Μαρτίου, sold out. Τα αληθινά sold out, Σέργιο. Ο Αστέριος. Ευχαριστώ πολύ για την διανυκτέρευση στο Κορνίλιο στην Παρασκευή. Ήταν πολύ ωραία. Μπράβο, Αστέριο. Μπράβο, Αστέριε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Καλησπέρα, παιδιά. Είναι τρομερό. Οι ίδιοι που μας λένε για πρωτάθλημα Πρεσπών μας λένε ότι είμαστε και Μακεδονομάχοι. Δεν γίνεται και τα δύο. Μάλλον θα συμφωνήσω. Και ένα μήνυμα. Για πάνω απ' όλα. Το πρωτάθλημα Πρεσπών ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Mm-hmm. Η Μακεδονομάχη είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και στο λέγανε με την ίδια κυβέρνηση αυτή που στο λένε, γιατί εγώ δεν έχω πει ποτέ τη λέξη πρωτάθλημα Πρεσπών. Ποτέ. Mm-hmm. Δεν το έχω πει. Ξεκίνα να. Αν λοιπόν ήταν οι ίδιοι. Τότε θα μπορούσε να το ισχυριστεί. Ξεκίνησε, χρήσατε να δουλεύει στο μυαλό σου το πρωτάθλημα Βόλβης φέτος. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι όμως σε κάθε περίπτωση για να στο αλήξω. Δεν γίνεται όμως αυτοί οι οποίοι σηκώσαν πάνω υπέρ του Ολυμπιακού να βγαίνουν και να λένε ότι κάνουν αγώνες κατά του Ολυμπιακού. Με την ίδια συλλογική. Έχω πει χωρίς πάνω Βόλβης. Απλά μου στείλαν μια φωτογραφία που θα πάει κάποιο ξανά στην Τούμπα και τα λοιπά, ο παδικός πατέρας και τα λοιπά. Είναι αυτό που πήγε στο Βόλο. Τον βγάλαμε. Εμείς τον βγάλαμε. Και ο φίλος μου 10. Και ήδη γράψαμε ότι ήταν στο Λίμπερο αφού βγήκε σε εμάς. Το βλέπω εγώ στο Facebook, ρε φίλε. Και εγώ το βλέπω, γιατί γράψαμε ότι είναι στο Λίμπερο. Δεν γράψαμε πάρα πολύ. Ενώ είναι στο Λίμπερο, σε εμάς βγήκε. Μαζί μας και ο Χρήστος Αλτίδης. Χρήσανθε. Λοιπόν, αυτή λέει, ο φίλος 010 έκανε ένα μικρό λάθος. Ναι. Θα συμφωνήσω με το πνεύμα του μηνύματος, όχι με το μήνυμα. Μάλιστα. Αυτοί είναι ικανοί να επικαλεστούν βλάβη στο τσάρτερ της αποστολής του στο Λονδίνο να γυρίσουν Παρασκευή βράδυ στο Καραϊσκάκι παίζουν. Και να το πάνε λέει έτσι για να βολεί. Στο Καραϊσκάκι παίζουν, αλλά είναι ικανοί να κάνουν και αυτό. Ότι χάλασε το αεροπλάνο που θα σου μεταφέρει
Πρόσεξε, μην είπαμε, έρθει. Δεν θέλω να γίνει μην το μάτι και σε κερδίσει, γιατί αφού έχει παίξει και με την Άρσεναλ. Αν έρθει Ελαραμπή, και Ελαραμπή. Με κερδίσει, θα είναι μαγκιά του. Ναι, ναι, όπως το αν πρέπει να πέσω, να πέσω, αλλά τελικά δεν πρέπει να πέσω. Αν, είναι, αν έκανα κάτι να πέσω. Αλλά αν έκανα τώρα να πέσω, ναι, η επιτροπή είναι του Αυγενάκη. Να πέσω, αλλά η Αυγενάκη ως επιτροπή. Αλλά τα πήρανε παράνομα τα στοιχεία. Όχι είναι ψεύτικα τα στοιχεία, τα πήραν παράνομα. Και μαλώνουν αυτοί μεταξύ του, άρα αξιοπιστία. Και πρόσεξε λίγο, παράνομα πήρε τα στοιχεία και ο τύπος που έδωσε τη Manchester City στην UEFA. Και τιμωρήθηκε ο τύπος γιατί τα πήρε παράνομα. Αλλά τιμωρήθηκε και η Manchester City. Στέργιο. Στέργιο. Γιατί τα στοιχεία ήταν αληθινά. Παράνομα κτηθέντα, αλλά πραγματικά. Η ουσία λοιπόν εδώ που μιλάμε για είναι. Είναι αληθινά τα στοιχεία. Γιατί αν είναι αληθινά έχει σημασία αν τα πήρα παράνομα ή αν είναι αληθινά. Κώστα. Η δική μου, ναι, βέβαια. Τι βέβαια. Η ουσία μετράει. Βέβαια. Η ουσία μετράει. Ναι, η ουσία. Αν τα στοιχεία είναι. Για μένα αυτό μετράει. Κρίσιμα για την υπόθεση, για την αλήθεια. Για την αλήθεια. Αν είναι αληθινά τα στοιχεία. Γιατί αν είναι ψεύτικα τα στοιχεία, δέχομαι. Είναι ψεύτικα. Αλλά άμα είναι αληθινά τα στοιχεία. Χρυσανθέ, θα πάρουμε πρωτάθλημα και θα χτυπιέσαι πάλι. Άσε μας. Έτσι, Στέργιο. Δεν θα πάρεις πρωτάθλημα, Κώστα. Ούτε στην έψιμη Β. Εντάξει. Στεριό, τι λέει. Εντάξει, ζει το νερό του. Τα λέμε το Μάιο. Μέχρι τώρα, εγώ δεν έχω κάνει πρόβλεψη για το ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο Στέργιος είπε δεν θα μπω στα playoff. Ο Στέργιος είπε δεν θα περάσει το κύπελο. Και μπορώ να το. Δεν είπα και το κύπελο. Τι είπε. Κύπελο δεν είπα ποτέ ότι δεν περάσει το Ατρόμητο. Όχι, είπε ότι. Έλεγα Σάβα Παντελίδη ξύπνα. 9 μάτς χωρίς γκολ η ομάδα. 10. Είπε ότι δεν θα πα στο αυτό και θα πέσει στο μπάσκετ. Είπα θα πέσει στο μπάσκετ. Τώρα αυτά που λες σιγά σιγά για συγχωνεύσεις και σου αρέσουν ιδέες. Ναι. Χρήσατε που έλεγες εγώ και αφημί. Δεν θέλω αφημί να πέσω. Δεν θέλω βλέπω συγχωνεύσεις. Όχι. Δεν θέλω. Έχει, το έχει πει. Συγχώνευση. Άλλο είπα. Καταγράφονται αυτά. Είπα, όχι συγχώνευση δεν θέλω. Ούτε αφημί ούτε συγχώνευση θέλω. Ωραία, το δέχομαι. Είπα τέτοιο ότι να τιμωρηθεί άλλη ομάδα που δεν έχει σωστό με το κεφάλαιο. Αυτό είπα. Ναι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα να μείνει στα χαρτιά πάλι. Α μείνω στα χαρτιά. Αφημί και τέτοιο δεν θέλω εγώ και επίση. Θα μπω στα playoff από ό,τι φαίνεται. Στέργιο. Κάτσε να δούμε. Και θα τα πούμε εκεί. Εντάξει, άμα στείλει τον Καραντώνη να ξανασφυρίξει και μου δίνει το πέρα. Αν χάσει τη Λαμία. Ναι. Οχ. Θα έχουμε τα σενάρια πάλι. Αν χάσει τη Λαμία, θέλω ένα βαθμό με τον Ατρόμητο. Δύο βαθμού θέλω. Λοιπόν. Αν χάσει τη Λαμία. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Νίκη με τον Ατρόμητο, τον αδιάφορο. Εκεί ο Σάβας Παντελής θα πάρει εκδίκηση. Έτσι. Τα όνειρά του. Τρία γκολ θα πάρει. Μπελόγκα. 9 μάτσε έχει να βάλει γκολ ο Ατρόμητο και μετά τον Άρη δήλωσε ο Σάβα. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να το λύσουμε. Ο Σάβα θα είναι. Να φωνάξουμε ένα προποντή, Κώστα. Ωραίο. Να φωνάξουμε ένα προποντή, Σάβα. Ο Σάβα στο Άρης Ατρόμητος. Ή τα ρεπορτάζ του Ατρόμητου σήμερα γράφουν ότι δεν θα είναι. Ναι, υπάρχει θέμα. Δεν βλέπω. Είναι θέμα. 9 μάτς χωρίς γκολ, εντάξει. Όχι, με τον Άρη είχε πέσιμο. Είχε και πέσιμο. Με τον Άρη δεν είχε πέσιμο. Είχε και μανούρα. Μπήκανε μέσα και κοπανούσαν του παίκτε. Του μπρόχρανε, του βρίζανε, στείνανε. Και ο Σπανό Ζουρμούρ. Λοιπόν, πάμε στο break και ερχόμαστε για τα υπόλοιπα Ζουρμούρ. 57χρονος οδηγός στη Μεσσηνία, Χρήσανθε και Κώστα. Στη Μεσσηνία. Μεσσηνία. Σταμάτησε το αυτοκίνητό του χωρίς λόγο, στη μέση του δρόμου, έβγαλε καραμπίνα και άρχισε να προβόλει εναντίον του αυτοκινήτου που ήταν από πίσω του. Τον έκανε με τα φώτα, φίλε. Τον έκανε με αγκιά. Να προσέχει. Ναι, αυτό. Αυτό που στα 3 δευτερόλεπτα χτυπάτε κόρνα στον πρώτο στο φανάρι. Δηλαδή, έλεος αυτό. Ο 54χρονος στη Μεσσηνία συνελήφθη. Ποιο μας. Και δικαιολογήθηκε ότι πυροβόλησε κατά λάθος το όχημα του 47χρονου. Ναι, βρέθηκε κατά λάθος η καραμπίνα στα χέρια μου και κατά λάθος την πάτησα. Τη σκανδάλη. Το ότι έβαλα Νόβα και είχε Μέγκα, κάτι σημαίνει αυτό, Στέργιο. Αυτό που ήταν πριν έβλεπε Μέγκα. Λοιπόν, υπάρχει ανακοίνωση του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Εναντίον μας. Δεν μπορούμε να βρούμε τον Νίκο σε υπέρ μας. Φάση. Θα δούμε σε δεύτερη αν μπορούμε να τον εντοπίσουμε. Ναι. Σχετικά με την υπόθεση του Άνταμ Σμιθ και την αδικαιολόγητη απουσία του από τις προπονήσεις και τις εκδηλώσεις της ομάδας μας. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει. Ο αθλητής είναι πληρωμένος και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία φιλία απέναντί του. Όλα τα υπόλοιπα που φέρεται να επικαλείται ο Άνταμ Σμιθ είναι προσχηματικά και σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να εξηγήσει την αδικαιολόγητη απουσία. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει ήδη ενημερώσει τη FIBA για τη συμπεριφορά του αθλητή και την αδικαιολόγητη απουσία του και θα κινηθεί νομικά προκειμένου να διασφαλίσει το συμφέρον της με κάθε νόμιμο τρόπο. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι είναι πληρωμένος ο Σμιθ. Απλώς στο μυαλό του φοβάται πώς θα τον αντιμετωπίσουν όταν επιστρέψει. Και τι σχέση έχει. Οι παίκτες, η ΚΑΕ, ο κόσμος. Και τι πρέπει να λέει ότι είναι απλήρωτος.
κάτι πρέπει να πει εσύ, Κώστα. Να το πει στην ομάδα και η ομάδα θα το μανιπιουλάρει και θα περάσει. Θα δείξει στις προσφυγές ποιοι έχουν δίκιο. Γιατί και στον Άρη πολλές φορές μας λέγανε στο παρελθόν, ο Μάρμπλ παράδειγμα, πληρωμένος είναι. Θα δικαιωθούμε. Πήγαινε 170.000 και FIBA στο Μάρμπλ. Άρα θα το δούμε στην πράξη. Γιατί οι ομάδες μας στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια δεν μας τα λένε καλά στα οικονομικά. Ναι. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε ναι, αλλά έχουν και τρεις ομάδες να πληρώνουν, Χρυσανθέ. Όχι, δεν είπα. Οι τωρινές διοικήσεις οι δύο ναι. δεν έχουν καμία ευθύνη. Σωστό. Κόστα. Καμία. Δεν είπα για την ευθύνη. Ναι. Εγώ σου λέω στα προηγούμενα χρόνια, ναι. εγώ σου είπα ένα παράδειγμα. Τι έγινε, ρε παιδιά, με το Μάρμπλ, έκανε προσφυγή στη FIBA. Είναι πληρωμένος, δεν είναι. 170.000 η FIBA. Πώς είναι πληρωμένος από 170.000. Και ακόμα τώρα τον πληρώνεις το Μάρμπλ. Ένα παράδειγμα σου είπα. Ναι. Πολλές φορές οι ομάδες δεν είναι πληρωμένος και μετά βλέπεις ότι τελικά ήταν για μια μέρα παραπάνω η προθεσμία. Κάτι τέτοια λέγονται μετά. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στα συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί και ο κάθε παίκτη να φεύγει έτσι επειδή το έχει καπνίσει. Και αν το έχει κάνει, να υποστεί τις κυρώσεις. Βέβαια. Να υποστεί τις κυρώσεις. Λοιπόν, είπαμε. Και οι ομάδες είναι πάνω απ' όλα, να το θυμίσω αυτό. Φυσικά, πάνω σε όλους. Έτσι και σε συναδέλφους. Και σε φιλάθλους και σε παράγοντες και προπονητές. Οι ομάδες, παιδιά, μένουν εδώ. Είναι οι ομάδες για πάντα. Οι παίκτες, οι επαγγελματίες, τα στελέχη, οι δημοσιογράφοι ή οποιοδήποτε φεύγουν και κοιτάνε την πάρτη τους, την τσέπη τους. Επιβεβαιώθηκε από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης ότι ο Μαρινάκης έχει απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Άρα δεν μπορεί να μπει στα αποδυτήρια. Όπως πουλούσε μαγιά πέρσι για να μπει, Νταϊλίκη. Πολύ σωστά πάω και ξαναλέω, ήμουν μπροστά στο περιστατικό. Έξω από τα αποδυτήρια δεν τον ακούμπησε άνθρωπος τον κύριο Μαρινάκη, ούτε του συνοδού του, ούτε του παίκτες του Ολυμπιακού. Απλώς επειδή είναι ένας χώρος πολύ μικρός, έγινε ένα μπάχαλο και ναι. περιορίστηκαν σε ένα χώρο για 20 άτομα. Μπήκαν ένας προξίδι, 60. Ναι. Ένας προξίδι. Δεν τον πείραξε άνθρωπος. Όποιος λέει το αντίθετο είναι ψεύτης. Εσείς τι είστε, κύριε, εσύ τι είσαι, εσύ ποιος είσαι. Ο μόνος που έσπρωξε ήταν ο κύριος Μαρινάκης, αν δεν κάνω λάθος, ένα αστυνομικό, υπήρχε μια λεκτική αντιπαράθεση. Εντάξει, δεν έχει λοιπόν δικαίωμα να μπει στα αποδυτήρια. Ο κύριος Μαρινάκης ναι, δεν έχει. Προφανώς μπορεί να μπει στη σουίτα που θα έχει ο Ολυμπιακός για τους ανθρώπους του. Αλλά να κατέβει πάλι με ύφος χιλίων καρδιναλίων και απόγονος του Υψηλάντη για να μπει στα αποδυτήρια, δεν μπορείς να μπει στα αποδυτήρια. Όταν και αν αποδειχτεί η αθωότητα του κύριου Μαρινάκη και αρθεί αυτή η απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, που προφανώς δεν υπάρχει έστω και ένας να την επιβάλλει, γιατί όταν μπαίνει στα αποδυτήρια, Χρήστα και Κώστα, σε αρκετά παιχνίδια, όπως το τελευταίο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λαμία και μπαίνει στα αποδυτήρια των διαιτητών, προφανώς δεν έχεις το δικαίωμα να μπεις. Δεν έχεις. Αλλά δεν υπάρχει ένας και να τον αλλά δεν καλέσει. Νομίζω ότι είναι ένας... και το μείζον ζήτημα όχι, για το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Αν θα είναι ο Μαρινάκης ή όχι. Και δηλαδή, όχι, εντάξει, είναι Κώστα, γιατί πέρυσι έγινε. Και η βάρκα έγειρε. Πέρυσι αυτό, έγινε κακός, κακός. Δεν θα μπει να ελίξει τα ποδητήρια. Κακός. Να μπει ρε Στέργιο, σιγά και τι έγινε. Μπορούν μαζί με τον Ιβάν να είναι από τη μία πλευρά ο ένας και ο άλλος και να αγκαλιάζουν τις αποστολές στους παίχτες τους που έρχονται απ' έξω, να αγκαλιάζονται και να μπαίνουν μέσα. Αυτό μπορεί. Μπορεί. Νομίζω ότι μπορεί. Να βάλουν ένα διάμα αυτά τα σιδερένια. Από την μια πλευρά να είναι ο ένας, από την άλλη για ο άλλος είναι και να έρχονται και να του αγκαλιάζουν. Ναι, πάντως, Χρήστανθε, το ξαναλέω. Η πύραυλη εξωσέτου θα στηθούν. Ο μοναδικός στα χρονικά του ελληνικού αθλητισμού που έχει σεβαστεί απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι γράψαν τους νόμους στα παλιά του τα παπούτσια. Ο Καρυπίδης, όταν είχε τιμωρηθεί ένα μήνα, δεν πήγε. Γιατί είναι ο μοναδικός ο Ιβάν. Κι άλλοι είναι. Και άλλοι παράγοντες. Δεν τον έχουν σεβαστεί κάτι Γιαννακόπουλοι. Πάμε στο θέμα τη ημέρα. 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 Νίκος Μοσχοβίτης να μας πει για τον Άνταμ Σμιθ. Για πες ρε Νίκο. Η πρώτη. Να το ρίξε. Το παιδί δεν άντεξε. Δεν άντεξε. Κλείστονα. Να τον προλαβαίνεις γιατί το κλείνει γρήγορα αυτό. Ξανά άλλη μία. Κλείστο ρε. Δεν είναι ωραίο αυτό. Κλείστο. Μιλάμε το παιδί είναι Bing Bong. Bing Bong. Big Boss είμαι, όχι Bing Bong. Ναι. Λοιπόν, King Kong είσαι. Έλα λοιπόν, Νίκο. Νίκο. Γεια σας. Καλώς τον Νίκο. Πώς γίνεται να είσαι σε δύο γραμμές ταυτόχρονα ρε φίλε. Ναι. Ίσως σε δύο. Ναι, ναι. Οι φήμες λένε ότι ο Σμιθ περιμένει τον Μπράουν για να έρθουν μαζί. Χρήσανθε. Να μοιραστούν το ταξί. Τι γίνεται με το παιδί αυτό τελικά. Τι να γίνει ρε παιδί. Τι να γίνει με αυτό το παιδί. Τι να γίνει. Μια κουραστική κατάσταση. Τέλος, κάθαρο πλέον ότι δεν, οι δύο πλευρές είναι στα άκρα εντελώς. Ο Σμιθ λέει τα δικά του, ο Πάοκ λέει τα δικά του. Ο Πάοκ έβγαλε ανακοίνωση πριν από λίγο για τον Σμιθ, με οποία αναφέρει ότι σχετικά με την υπόθεση του Άνταμ Σμιθ και την αδικαιολόγηση τη διαβάσαμε. Α, οκ. Ναι, 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 εγώ, Νίκο, θα έβγαζα το αποδεικτικό πληρωμής. Για
αν υπάρχει. Okay. Για να τελειώνει με το κάθε Σμιθ, αν λέει ψέματα ο Σμιθ. Bank transfer. Κρύβω τα νούμερα, τα αιτήματα. Δεν είναι δύσκολο, μπορώ να βγάλω το δικό μου. Που τα παίρνω την καλά. Ο Σμιθ μέχρι χθες ήταν εξαφανισμένος. Ναι. Η μόνη του επαφή ήταν στο Instagram. Ένα Instagram, εντάξει, που εκεί είχε και ένα ειρωνικό ύφος. Χθες με το που έγινε γνωστό από πλευράς ΠΑΟΚ ότι αυτό που θα γινόταν και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά καθυστέρησε στη FIBA. Τέλος πάντων, αυτό που έγινε γνωστό χθες ότι ο ΠΑΟΚ τον έχει καταγγείλει ήδη στη FIBA και ότι από εδώ και πέρα θα κάνει ό,τι μπορεί μέσω νόμου για να καλυφθεί. Κυνήγει μέχρι τέλους. Χθες το βράδυ ο Σμιθ μίλησε στο Sportando, το ιταλικό, το γνωστό πασχετικό site, το οποίο μέσα το ρεπορτάζ του Sportando αναφέρει ότι ο παίκτης έφυγε γιατί έχει καθυστερήσει πληρωμές. Ναι. Καθυστερήσει πληρωμές δεν είναι μόνο ο Σμιθ, είναι σε όλη την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έχει ήδη καταγγείλει την σύμβαση της FIBA, ήδη τέλος πάντων θέλει να κινηθεί νομικά. Προφανώς και έχει κάνει όλα τα απαραίτητα προς το Σμιθ, ούτως ώστε να είναι καλυμμένος. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να του χρωστάει τρεις μήνες για να το καταγγέλει. Βέβαια. Έτσι. Σωστό. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να του χρωστάει τρεις μήνες και να λέει ότι θα κινηθώ νομικά εναντίον του. Έτσι. Όπως επίσης δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι ο Σμιθ, αφού έγινε γνωστό πια μέσω διαρροής χθες και πλέον μέσω ανακοίνωσης το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, από χθες το βράδυ μας είπε ότι, ότι έχει καθυστερήσει τις πληρωμές. Έτσι, τόσο, το όλο θέμα θα πάει στη FIBA, από εκεί θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, ο Σμιθ δεν θα επιστρέψει στο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του πολύ πιο σοβαρά πράγματα να ασχοληθεί από αυτό το θέμα με το Σμιθ, το οποίο το ταλαιπωρεί εδώ και 10 μέρες, έτσι, και λίγο παραπάνω, 10-15 μέρες. Ναι. Έχει γίνει serial πλέον το συγκεκριμένο θέμα και πραγματικά να ήταν μια χρονιά στην οποία η ομάδα μπορεί να έχει μόνο οικονομικά ζητήματα και όχι αγωνιστικά, οκ, okay, μπορώ να καταλάβω. Εδώ που είναι η ομάδα και με τα παιχνίδια που έχει μπροστά της, παίζοντας και να μείνει στην κατηγορία, το θέμα του Σμιθ έχει τραβήξει πολύ παραπάνω από όσο πρέπει. Ναι. Συμφωνώ. Έτσι. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα να αποφασίσει η FIBA, να αποφασίσει το δικαστήριο, δεν ξέρω το πού θα πάει η υπόθεση για να λυθεί το όλο ζήτημα. Έτσι. Ο Σμιθ πήρε μια απόφαση από μόνος του να φύγει, δεν ενημέρωσε κανέναν ή τέλος πάντων ενώ θα μπορούσε να έχει ενημερώσει για όλο αυτό, θεώρησε ότι δεν μπορεί άλλο και σκόθηκε και έφυγε. Από εκεί και πέρα και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Έτσι και να πει, OK, σε ευχαριστούμε. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ κινείται. Ειδικά όσο μπορείτε να θέσετε χρήματα. Γιατί αν όντως υπήρχαν μεγάλες οφειλές, δεν θα κινούνταν ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει μεγάλη οφειλή στο Σμιθ. Υπάρχει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει όλες τις κινήσεις που πρέπει, ούτως ώστε να μην μπορεί να φύγει. Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει μικρή οφειλή. Αν υπάρχει μικρή οφειλή, δεν ισχύει το καμία οφειλή. Το μικρή είναι μικρή για μας. Γιατί είναι δικαίωμα του κάθε παίκτη. Όσα τα ξέρει και καλύτερα. Λοιπόν, οι δύο ομάδες έχουν μία σύνδεση. Έτσι. Ναι. Την οποία σύμβαση, άμα ο άλλος θέλει να την καταγγείλει, θα πρέπει, όταν πάντα καταγγείλει μια σύμβαση, πρέπει να είσαι κατοχυρωμένος από όλες τις πλευρές. Έτσι. Για να καταγγέλει ο ΠΑΟΚ το Σμιθ στη FIBA, πάει να πει ότι είναι κατοχυρωμένος. Όχι απαραίτητα. Υπάρχουν και καταγγελίες που απορρίπτονται. Υπάρχουν και καταγγελίες που απορρίπτονται, ρε Νίκο. Εντάξει, δεν παραπεί ότι αν κάνω την καταγγελία πάνω στη FIBA, πήγε στη FIBA ή θα πάει. Πήγε ή θα πάει. Τον έχει ήδη καταγγείλει στη FIBA. Από εδώ και πέρα είναι τα επόμενα νομικά βήματα που μπορεί να κάνει. Μάλιστα. Ο Σμιθ τι λέει, είμαι απλήρωτος και αυτό έχει κάνει καταγγελία. Γιατί λέει ότι έχουμε καθυστερήσει πληρωμές και δεν μπορούσα να συνεχίσει. Μπράβο. Κάτσε να κάνω εγώ την ερώτηση κλειδί. Όρος στο συμβόλαιό του υπάρχει ότι αν καθυστερήσει μια μέρα ή ένα μήνα ή 15 μέρες. Γιατί στον Άρη υπήρχε πέρσι. Ότι αν καθυστερήσει ένα μήνα, φεύγω. Υπάρχει τέτοιο όρος συμβόλαιο. Σε όλα τα συμβόλαια υπάρχει. Και εκτός ότι δεν υπάρχει τέτοιο συγκεκριμένο όρο. Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πληρώσει αυτά που πρέπει να πληρώσει, ώστε ο Σμιθ να μην μπορεί να φύγει. Μάλιστα. Να το πω πολύ απλά. Αυτό είναι το σημαντικό που λες. Εντάξει. Ακριβώς. Ωραία. Τώρα τι γίνεται. Τώρα δεν έχουμε Σμιθ. Τώρα διπλό στη Λίμνο. Ναι, ναι. Μπας και παίξουμε άμυνα χωρίς Σμιθ. Μπας και παίξουμε άμυνα. Θα τον βγάλουμε και άχρηστο τώρα. Άμυνα δεν έπαιζε. Καλά, άμυνα δεν έπαιζε. Έβαζε 30 πόντους όμως. Ήρθε η ομάδα τελευταία είναι. Τι καλό ήταν. Τελευταίο είναι ο Άρης. Και ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά μας φωνάξαν αντίο-αντίο και στην Α2. Καλά σας κάνω. Θα τους πάρουμε μαζί μας τώρα. Χουλιαμά. Διπλό στη Λίμνο, Νίκο. Καλά. Θα πάμε μαζί. Πού? Καλά, μέχρι τότε έχουμε ακόμα. Κολυμπώντας θα πάτε. Έκανε δήλωση ο προπονητής του Ήφες, το φίλος μου, ο Σωτήρης. Τι είπε ο Σωτήρης. Θέλουμε τον κόσμο με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, μπράβο. Χρήσανθε. Εντάξει, γεμάτο θα το γύρω στο Λίμνο. Ω, πω, και διπλό του Άρη στον Κολοσσό. Με 18 πόντους του Βλάσιου. Ωραία, Νίκο. Ευχαριστούμε, Νίκο. Άλλο νέο έχουμε. Κανένα άλλο φεύγει, έρχεται. Τίποτα, μπαν, αυτά, τέτοια.
Μπαν έχει ο Πανιόνιος από σήμερα, βγήκε πριν από λίγο. Ναι. Η είδηση που διαβάζω στο site του φίλου μου, όμως δεν τον επηρεάζει, γιατί έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές και έγινε η μεταγραφή του Λίγκινς. Δεν έχει να κάνει αλλαγή. Ναι, δεν έχει να κάνει άλλη αλλαγή. Έφαγε όμως μπαν για του χρόνου που θα μείνει στην Α1, Νίκο. Ποιος θα μείνει στην Α1? Ο Πανιόνιος. Θα μείνει. Όχι, παιδιά, δεν γίνεται να μείνει. Δεν γίνεται να μείνει. Κάποιος πρέπει να μείνει. Με αυτό το όνομα. Έγινε. Εντάξει. Έγινε, Νίκο. Ο Πανιόνιος, ναι, άλλος μπορεί, όχι. Ευχαριστούμε. Καλά, πρόσχημα, πάμε παρέα. Μαζί με τον άλλον. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Αύριο ο Ισάκη, είπαμε, έχει συμβούλιο. Ας κάτσουν εκεί οι ιδιοκτήτες, ναι, μεταξύ τους και συνεννοηθούν. Ποιοι ιδιοκτήτες? Αυτοί όλοι. Όχι πολλοί ιδιοκτήτες. Πόσες ομάδες έχει στην Α1? 14. Οι ιδιοκτήτες είναι 14? Παρόντες, ναι. Όχι, δεν κατάλαβες. Οι ιδιοκτήτες των 14 ομάδες είναι 14. Κανονικά, ναι. Ή μήπως κανένας έχει κάνει 2-3. Θα γίνει πάκο, έχει δίκηση προοδικείου, δεν έχουμε ιδιοκτήτη. Έχετε τον κύριο, έχετε μεγάλο μέτοχο. Τον πρώτο του Ισάκη. Στέργιο. Σκάνδαλο. Όχι, είναι εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ. Εκπρόσωπος, ωραία. Ξαναρωτώ, Κώστα. Δεν έχει τόσο δικαιώματα. Οι 14 ομάδες, ναι, έχουν 14 ιδιοκτήτες. Τυπικά, ναι. Ή μήπως κάποιοι, τυπικά, ναι, έχουν 2-3 ομάδες. Να ψαχτεί και να αποκαλυφθεί αυτό. Η Επιτροπή, ο Αρκούδης θα ψαχτεί και η Μαρούπα. Αυτό θα, σε λίγο αυτό δεν είπα, ότι η Μαρούπα, εδώ και ένα μήνα σας το είπα, θα ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Εγώ ξέρω και ποιοι είναι, ποιες είναι οι ομάδες. Εντάξει, όλοι εικάζουν, αλλά αν δεν έχουμε στοιχεία. Έχουμε. Στοιχεία πρέπει να έχουμε. Έχουμε. Στοιχεία. Έχουμε. Και αρμοδίως να δοθούν τα στοιχεία εκεί που πρέπει. Ο Αβγενάκης θα σώσει τον ΠΑΟΚ. Συμφωνώ. Να ξέρει, Στέργιο. Στέργιο. Ο Αβγενάκης θα σε σώσει. Και μετά. Δεν θέλω να σχολιάσω. Η Αβγενάκης Επιτροπή. Δεν θέλω να σχολιάσω. Και η Αβγενάκης Επιτροπή. Αβγενάκης Επιτροπή θα σώσει και τους δύο στο μπάσκετ, λέω εγώ. Εμάς είναι φίλος μας, αφού είναι του Ολυμπιακού. Λευτεράρα και τα λοιπά. Ο Κρητήκαρος. Ισχύει αυτό το διασταύρωσες? Έχει βγει και έχει πει ότι ήταν στημένα όλα. Όχι, δεν το έχουμε διασταυρώσει. Δεν το έχουμε διασταυρώσει. Γιατί αν το έχει πει. Εντάξει. Ποιο Χρυσανθέ? Ο παδικός σας πατέρας. Εντάξει. Αν το έχει πει. Σας πατέρας. Ο παδικός δεν είναι. Ο παδικός. Πολλοί τον έχουν βαφτίσει έτσι, ρε Στέργιο, τώρα. Εντάξει, και εσύ. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, ο general. Τα έχετε θεοποιήσει όλα πια στο βωμό της προπαγάνδας. Χρυσάνθε, πώς με είδες? Καλό. Ποιος έτρωγε σε ταβέρνα της Βέρειας? Εγώ. Το περασμένο Σάββατο στο γνωστό κοτοπουλάδικο της περιοχής. Ποιοι ήταν στην παρέα μαζί με τον Μιτσάρα? Μιτσάρα. Ποιο Μιτσάρα? Το γνωστό. Τον Δημήτρη. Τον Καλετζίδη. Καρα. Ντόνι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ντόνι. Καραντόνι. Αυτά για να δω. Εγώ μόνο τον Ντόνι ξέρω. Από τον Καζέτα. Δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα αδιάβαστο. Άρα είμαστε εντάξει. Αδιάβαστοι είμαστε εμείς. Δεν φώναξε το λεφτό. Αδιάβαστοι είμαστε εμείς που είχε Champions League, δεν είπαμε τίποτα. Σιγά τα μάτσα. Σήμερα έχει Champions League, δεν είπαμε πάλι τίποτα. Γιατί, ποια είναι τα μάτσα? Πε, έχει δύο λεπτά. Ματσάρισε. Πε, κάνε πρώτα. Χθε Ντόρτμουντ, Παρί. 2-1 Ντόρτμουντ. Άστραψε πάλι το λόγο, το άστρο του Χάλαν. Τι. Εξωγήινος. Δηλαδή το... Βρέθηκε μπροστά την μπάλα και την έβαλε στο πρώτο γκολ. Τι εξωγήινος. Κάνει με την Μπορούσια παπάδες. Κάνει όντως. Εδώ και δύο μήνες. Όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Στο άλλο παιχνίδι έβαλε ένα γκολ Ατλέτικο στο 4. Για την Ατλέτικο. Και μετά έβαλε 8 λεωφορεία ο Σιμεώνε. Α, κάνει ήταν το μάτσο. Τι είναι αυτό. Έβαλε ένα γκολ και μετά. Φουλάει. Ο καθένα όπω μπορεί. Η Ατλέτικο πήρε ένα σκορ που σε ζορίζει λίγο θεωρητικά. Μπορεί να βάλει λίγο 4. Τρία θα φάει στη ρεβάνς. Δεν τρώει εύκολα γκολ. Τρία θα φάει στη ρεβάνς. Φέτος δεν είναι τόσο σφιχτή η Ατλέτικο στα προηγούμενα χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση το 1-0 για σκορ πρώτου μάτς είναι σούπερ. Εντάξει, ο Κλόπ σε κάποια στιγμή έβγαλε έξω το. Ήθελε να βάλει γκολ και έβγαλε έξω το Σαλάχ. Μετά έβγαλε και το Μανέ. Εντάξει. Ματσάρα σήμερα στο Λονδίνο. Ναι. Τότε να μιληψία στι 10. Η Λιψία πάει χωρί άμυνα. Είναι αποδεκατισμένη. Παίζει η ομάδα του. Εμείς δεν έχουμε τον Χάρι Κέιν. Και το Σον. Ο Σον είναι τραυματίας. Μεγάλη απώλεια, ειδικά του Κορεάτη. Ναι. Λοιπόν, και η Αταλάντα Βαλένθια στις 10. Ωραίο. Αυτό Αταλάντα Βαλένθια. Ωραίο. Κάποιο λέει Αταλάντα Βαλένθια. Επίσης σήμερα υπάρχει και το παιχνίδι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Βόλι. Χρήσανθε που κέρδισε ο Παναθηναϊκός μέσα στον Ολυμπιακό. Που μαλώνει ο Γιανακόπουλος. Υπάρχει ακόμη ο αγώνας στη ΣΑΕΚ με τον Πανετολικό. Που μαλώνει ο Γιανακόπουλος με τη θύρα 13, Κώστα. Σωστά. Αύριο έχουμε κλήρωση κυπέλου. Αύριο έχουμε κλήρωση κυπέλου. Άρης ΠΑΟΚ στον ημιτελικό. Άρης ΠΑΟΚ. Άρης ΑΕΚ. Στέργιο, εσύ τι λες? Κάτσε, Ολυμπιακός διαθέσεις. Άρης ΑΕΚ. Ολυμπιακός διαθέσεις. Μετά από αυτή την ΑΕΚ που είδαμε ξένο διαιτητή. Ναι, ναι. Με ξένο διαιτητή, Άρης ΑΕΚ. Τι Ολυμπιακό θέλετε τώρα, θέλετε ΑΕΚ? Στον τελικό τον Ολυμπιακό. Άλλαξε ο Χρήστατος. Εσύ, Στέργιο, ποιο θέλει? Θα το σηκώσω και θα λέτε, σα το έδωσε ο Μαρινάκης. Ναι, 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 σίγουρα. Σα το έδωσε ο Μαρινάκης. Το κύπελο του Μητσοτάκη, το κύπελο τη Κρήτη θα είναι αυτό. Το κύπελο τη Κρήτη. Όπω τον Πρεσπών το πρωτάθλημα. Επειδή δεν θέλω να έχουμε χορηγό για ένα μήνα τα Ζέπελιν, τα αερόστατα.
Ναι. Εντάξει. Άρη ΣΑΕΚ. Θέλω Ολυμπιακό, δεν έχω κανένα θέμα. Θες Ολυμπιακό, και ΑΕΚ δεν έχω θέμα. Και Άρη δεν έχω θέμα σαν ΠΑΟΚ. Πεις, εγώ σαν ΠΑΟΚ δεν φοβάμαι κανέναν. Εγώ σαν Αστέριος όμως, προκειμένου να μην έχουμε χορηγό, τα Ζέπελιν ξαναλέω. Ναι. Δεν συμφέρει να παίξει με τον Ολυμπιακό, θα έχει επιβαρυνθεί πολύ. Όντως, θα είναι κουρασμένος. Θα έχει περάσει και την Άρσεναλ, θα είναι στον επόμενο γύρο του Europa League. Θα σας έχει κερδίσει και εδώ μέσα και θα είναι στη βαθμολογία 6 βαθμού διαφορά. Άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Θα έχετε βάλει και την τιμωρία με τους μείον βαθμούς. Πολύ καλό Κώστα. Η πολύ παρέα με τον Χρήστα δεν χρειάζεται το χιούμορ. Συγχαρητήρια για την άνοδο στη Β' Αν κερδίσει τον Ολυμπιακό τη Δευτέρα, λέει στο συνένα. Στο συνένα από πάνω. Και την Τρίτη στο μείον 4. Θα έχει ενδιαφέρον κουζίνα. Κύπελο, κύπελο. Πήρα καραβέμπα στο κύπελο. Πάμε. Εγώ το έχω πει αντιπότη στιγμή. Θα έχει ενδιαφέρον ακόμα και ένα βαθμό να αφαιρέσουν από τον ΠΑΟΚ. Το τι θα ακολουθήσει. Δεν γίνεται ένα. Ή 5 ω 10. Και ένα, όχι ένα. Κανονικά βασικά δεν υπάρχει καμία αφαίρεση βαθμών. Υποβιβασμό στην Ευρωπαϊκή. Ή μάλλον αποβολή. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας φωνάξαν και στη Λάρισα εκεί στη Β' Εθνική. Δεν γίνονται αυτά. Όντως. Η πιο μισητή από όλους είστε. Όχι, ναι, όχι, όχι, όχι. Τους φωνάζω στον Παναθηναϊκό εκεί στη Β' Εθνική. Τους φωνάζω στη Λάρισα εκεί στη Β' Εθνική. Καζούρα. Γιατί δεν το γράφετε ένα πλαίσιο. Καζούρα. Γιατί όταν το φωνάζαν στον Άρη, το γράφατε στον ΠΑΟΚ 24. Καζούρα. Όπου και αν πάνε, τους μισούν και τους φωνάζουν εκεί στη Β' Εθνική. Βρήκατε σε άλλες ομάδες. Το Βαγγέλη. Τι? Βρήκατε ένα φίλο. Ένα κοινό φίλο. Με τον άλλο τον. Κοινό με τον ΠΑΟΚ. Το Μελισανίδη τη γυμναστική. Κοινό με τον ΠΑΟΚ. Γιατί μεγαλομέτωχοι. Με γιατί μεγαλομέτωχοι έχουν τα ποσοστά στο Μέγκα. Όπα! Το Σανό Καρυπίδη στο Μέγκα μαζί με το Μαρινάκι. Που κάνουν business και εσεί τρώτε το Σανό. Με. Καιρό είχα να πω. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι, λίγο μετά τι 12. Τρόικα. Με τρόμαξε πραγματικά. Θα πάρει τίποτα. Λοιπόν, γεια σας.